Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Πέραμε στο δεύτερο μέρος της πρωινής έκδοσης, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Μαζί μας τηλεφωνικός ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου. Καλή σας μέρα, κύριε Προδρόμου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δύο τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να κάνουμε αρχή με τις χθεσινές καταγγελίες και προχθέσινες θα λέγαμε του υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας Γιώργου Λιλίκα, ότι προσπάθησαν να τον εξαγοράσουν με αντάλλαγμα όχι μόνο όποιο υπουργείο επιλέξει ο ίδιος, αλλά και με κάποια εκατομμύρια. Πρόκειται για μια καταγγελία πρωτοφανή για τα κυπριακά δεδομένα και η οποία καταγγελία έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό θέμα και, όπως το λέτε, πρωτοφανής καταγγελία για την Κύπρο. Τώρα το θέμα είναι ότι τέτοιες συνήθειες εξαγοράς χρηματισμού, χρηματικής εξαγοράς, ψήφων, συνειδήσεων, και εδώ πλέον μιλάμε μιας ολόκληρης υποψηφιότητας. Αυτά ήταν φαινόμενα της αρχής του 20ου αιώνα στην Κύπρο. Όταν γινόντουσαν εκλογές τότε επί Αγγλοκρατίας για το νομοθετικό συμβούλιο, υπήρχαν συχνά καταγγελίες από υποψήφιους ότι αυτοί οι υποψήφιοι τους χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του χρήματος. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε καν ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό, βεβαίως, θα έλεγα, εφόσον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τώρα, βέβαια, όταν ένας υποψήφιος, ένα πολιτικό πρόσωπο όπως είναι ο Γιώργος Λιλίκας, όταν κάνει αυτή την καταγγελία, πρέπει να υποθέσουμε ότι θα συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν θα είχε λόγο να το κάνει ξαφνικά και ανεφλόγου γεντίας. Και άρα λοιπόν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θέτει γυμνή μπροστά σε όλους μας την αντίληψη που έχουν κάποιοι για τον πολιτικό, για την πολιτική λειτουργία. Είναι μια πολύ ξεκάθαρη έκφραση μιας καθόλου καθαρής πολιτικής και βέβαια η δημοκρατία πάει περίπατο. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι με τη δύναμη του χρήματος μπορούν να περιορίσουν τον πολιτικό ανταγωνισμό για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πλέον, διότι σημαίνει ότι η επικράτηση ανεφόρων, χωρίς κανένα φραγμό, έχει γίνει αυτός σκοπός, η προσωπική επικράτηση. Δεν είναι αυτό η δημοκρατία, δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας. Πρέπει να πάμε σε διερεύνηση αυτής της καταγγελίας, κύριε Προδρόμου. Πώς βλέπετε ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε αυτό το θέμα? Δεν ξέρω καν πώς θα μπορούσε να γίνει διερεύνηση. Επαναλαμβάνω ότι οπωσδήποτε μπορεί κανένα να έχει κάποια επιφύλαξη λέγοντας εφόσον κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά από την άλλη για να βγει ένας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, για έναν πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας. Μιλάμε για έναν υποψήφιο ο οποίος ήταν ξανά υποψήφιος το 2013 και ο οποίος στο μεταξύ έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο είχε και ένα σχετικό ποσοστό στις εκλογές. Άρα λοιπόν είναι μια καταγγελία η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Μάλιστα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να διερευνηθεί. Τέτοιου είδους συζητήσεις, όταν έχουμε να κάνουμε τα πολιτικά ήθη,
νομίζω ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση και πρέπει, καταρχάς θα έλεγα ότι θα πρέπει να πω ότι θα έπρεπε να τοποθετηθούν οι ενδιαφερόμενοι, αν δεν κάνω λάθος αυτό έχει γίνει χθες. Αλλά εγώ θεωρώ... Ουσιαστικά ο κύριος Ζηλίκας φωτογράφησε το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου. Δεν μας αφορούν οι καταγγελίες, απάντησε το επιτελείο. Βεβαίως από εκεί και πέρα όλα τα κόμματα θέτουν το πολιτικό αυτό ζήτημα ως μείζον. Καλούν μάλιστα και τον κύριο Ζηλίκα και τον κύριο Νικόλα να μιλήσουν καθαρά. Κοιτάξτε, πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα, φέτος που ακούμε αυτό το πράγμα, είναι η δεύτερη φορά. Είχαν προηγηθεί ένα διαφορετικό προηγούμενο, στο οποίο δεν είχαμε ακούσει για απόπειρα χρηματισμού, αλλά ήταν παρόμοιας φύσης και προήλθε από τον υποψήφιο του ΕΛΑΜ. Άρα λοιπόν, πού πάμε είναι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε και στο δεύτερο θέμα, κύριε Προδρόμου. Χθες ελέγχθηκαν διάφορα για τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πετρίδη. Το ΑΚΕΛ με αφορμή το tweet του Βίκτορα Παπαδόπουλου, το οποίο αναδημοσίευσε ουσιαστικά ο κύριος Πετρίδης, λέχθηκαν κάποια πράγματα, ζητήθηκε στην συνέχεια από το επιτελείο Μαλά ο διορισμός υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών, μάλιστα επικαλέστηκαν από το ΑΚΕΛ και δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2011, ότι ο ίδιος είχε θέσει τότε ως θέμα επικεφαλής του συγκεκριμένου Υπουργείου Πολιτικού Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Εκλογών ως Υπηρεσιακού Υπουργού. Κοιτάξτε, χθες ήμασταν 19-20 μέρες πριν τις εκλογές. Η προεκλογική περίοδος έχει κατά το μέγιστο μέρος, κατά το πλείστον έχει διανυθεί. Και δεν νομίζω ότι έχει κανένας οτιδήποτε να πει ως προς το ότι δεν ήταν άψογη. Αυτή είναι μια κατάκτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν. Δεν είναι ο υπουργός ο οποίος κάνει προσωπικά την εκλογική διαδικασία. Άρα λοιπόν μας είναι κατανόητη αυτή η θέση. Τώρα, δεν είναι πολιτικός προϊστάμενος, κύριε Προδρόμου. Κοιτάξτε, εδώ έχει καθιερωθεί και μια πρακτική στην Κύπρο. Στη δημοκρατία μας. Το 2008 ήταν υπηρεσιακός υπουργός ο κ. Παφανίδης. Ο υπουργός του Τάσου Παπαδόπουλου, ο οποίος αμέσως μετά τις εκλογές, ο κ. Πατσαλίδης διορίστηκε υπουργός του κ. Δημήτρη Χριστόφια. Το 2013 η κυρία Ελένη Μαύρου ήταν υπηρεσιακή. Ο κ. Μαλάς ήταν υποψήφιος το 2013. Πώς δέχτηκε τότε ένας συνάδελφός του πολιτικό πρόσωπο με ιστορία, η κυρία Μαύρου, με την ιστορία της στο ΑΚΕΛ. Πώς δέχτηκε ότι ήταν υπουργός και δεν τον ενόχλησε. Τώρα τι τον ενόχλησε. Είναι θέμα και συμπεριφοράς, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Όταν υπάρχει tweet... Έμαθε από ένα μήνυμα tweet ότι ο υπουργός συντάσσεται στην πλευρά του... της παράταξής μας. Έτσι ήταν, κύριε Προδρόμου. Ήταν ένα σκληρό περιεχομένου tweet, υπενισόμενος ότι το ΑΚΕΛ δεν ξέρει τι είναι η δημοκρατία και ότι εάν ήταν στην εξουσία του ΑΚΕΛ θα έστελνε τον κύριο Παπαδόπουλο στη Σιβηρία. Εντάξει, ήταν δηλώσεις, ήταν τοποθετήσεις εν πάση περιπτώσει που προκάλεσαν. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι Υπουργός Εσωτερικών και δεν είναι Υπουργός Εσωτερικών μιας παράταξης, είναι Υπουργός Εσωτερικών ολόκληρης της Κύπρου. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι προφάσεις και διάσεις. Η προεκλογική εκστρατεία διεξάγεται άψογα, με όρους ισοτιμίας για όλους, αν εξαιρέσουμε αυτά τα εξωφρενικά που ακούμε για χρηματισμούς και εξαγορές, και αντί χτες και το επιτελείο του κ. Μαλά να ασχοληθεί με αυτό το θέμα το οποίο θέτει ένα αμφιβόλο την ίδια τη δημοκρατία, ασχολούμαστε με ένα χιουμοριστικό tweet. Νομίζω ότι εδώ χάνουμε λίγο το μέτρο. Οι εκλογές γίνονται, θα γίνουν κανονικά. Υπηρεσιακός υπουργός δεν χρειάζεται. Σε άλλες εποχές
πιθανώς να ήταν ένα ηχέγγυο. Όταν υπήρχε φανατισμός, όταν υπήρχε έχθρα, στη σημερινή Κύπρο νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες δηλαδή εξασφαλίζουν εκλογές ήρεμα, άψογα, με βάση τα δικαιώματα του καθενός, τις ελευθερίες του καθενός. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης, άπλετη, προεκλογικός, δόξα τω Θεώ, ίσως παραπάνω από όσο χρειάζεται. Αν ακούσετε τον κόσμο θα πει ότι τους έχουν βομβαρδίσει και νομίζω ότι δεν ευσταθούν τέτοιες κατηγορίες κατά του Υπουργού, ο οποίος επίσης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτεύτηκε αυτά τα χρόνια όπου βρέθηκε στην κυβέρνηση με πολύ έντιμο τρόπο. Δεν έχει κανένα να πει κάτι για τον κύριο Πετρίδη. Το 2011 σας μεταφέρω αυτούς για τη δήλωση του Στέφανου Στεφάνου, του εκπροσώπου τύπου του ΑΚΕΛ, χθες το απόγευμα. Το 2011 δήλωνε ο κύριος Αναστασιάδης επί Προεδρίας Γλαύκου Κλειρίδη και στις δύο προεκλογικές αναμετρήσεις ο πρόεδρος Κλειρίδης είχε αντικαταστήσει με υπηρεσιακούς τόσο τον Υπουργό Εσωτερικών όσο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ενώ εξέδωσε δεκάλογο δια το οποίο απαγόρευε την εμπλοκή των υπουργών στον προεκλογικό αγώνα. Αν ήταν στο χρηματιστήριο η πολιτική, οι μετοχές του Γλαύκου Κλειρίδη θα πολλαπλασίαζαν την αξία τους. Μα, το επαναλαμβάνω. Ναι, σε άλλες εποχές πιθανώς να χρειαζόταν. Το 2008 είχε κρίνει η κυβέρνηση και είχε γίνει η προεκλογική διαδικασία κανονικά με υπουργό εσωτερικών τον κύριο Χρήστο Πατσαλίδη, ο οποίος αμέσως μετά έγινε υπουργός υγείας του κυρίου Χριστόφια. Τι ψάχνουμε τώρα? Το 2013 η κυρία Μαύρου, στέλεχος, βουλευτής, δήμαρχος του ΑΚΕΛ, ήταν εκεί υπουργός εσωτερικών, έκανε τις εκλογές, είχαμε τα αποτελέσματα, η Κύπρος έκανε αυτό που ήταν η δουλειά της. Ήταν η ίδια ανάμειξη όμως, κύριε Προδρόμου. Εκεί είναι το θέμα. Η ανάμειξη ήταν η ίδια σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, τέτοιου είδους τοποθετήσεις? Μα τώρα έχει ενοχληθεί η δημοκρατία από τον κύριο Πετρίδη? Πώς? Δεν υπάρχει ισοτιμία των υποψηφίων? Πότε? Πού? Αυτά είναι τα ουσιώδη. Η κυρία, εάν αυτό που ενόχλησε είναι ότι ο κύριος Πετρίδης είναι πολιτικό στέλεχος, έχει πολιτική άποψη, σας λέω το παράδειγμα της κυρίας Μαύρου. Η κυρία Μαύρου που τότε ήταν υπουργός εσωτερικών ήταν ουδέτερη και αμέτωχη? Πού είναι τώρα? Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε αυτές τις εντιάσεις και επαναλαμβάνω. Χτες έγινε αυτή η συνταραχτική καταγγελία ότι πάνε να θολώσουν, να επηρεάσουν, να αλλάξουν τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού αφαιρώντας έναν υποψήφιο χάριν χρημάτων. Αυτό αφορά τον κύριο Μαλά. Ο κύριος Μαλάς αυτό που είδε είναι ότι ο κύριος Πετρίδης έκανε ένα tweet, retweet. Τι εννοείται αφορά τον κύριο Μαλά? Αφορά όλους τους υποψηφίους. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο εννοείται. Αφορά όλους τους υποψηφίους. Αφορά τον πρόεδρο Αναστασιάδη που διεκδικεί επανεκλογή και εμείς λέμε ότι είναι άκρος επικίνδυνο, όχι για τις εκλογές μόνο, για τα ήθη που έχουμε στην Κύπρο και για τη δημοκρατία που έχουμε χτίσει. Δείχνει νοοτροπία η οποία πρέπει όχι απλώς να καταδικαστεί αλλά να την αφήσουμε έξω, να την αφήσουμε πίσω, την νοοτροπία του ότι εγώ θα επικρατήσω ό,τι θέλει ας γίνει, δεν έχω φραγμό και με την δύναμη της εξαγοράς κάνω ό,τι θέλω. Αυτά δεν είναι δημοκρατικά θεσμία. Εδώ είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα από ένα tweet με ένα στεϊσμό, λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένο ή αν θέλετε που για κάποιους ήταν ατυχής. Ωραία, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και το προσπεράσουμε. Αλλά το θέμα αυτό του να λέγεται ότι ο Σάνι Κύπρος να είναι κάποια χώρα, να μην πω παράδειγμα να θίξω κανέναν, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να καταδικαστεί και αν ήταν δυνατόν να γίνει και συζήτηση για αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούμε να περιορίζουμε τη δημοκρατία διαλέγοντας και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας στις εκλογές. Σας ευχαριστούμε κύριε Προδρόμου. Παρακαλώ, καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
Με τον Κώστα Ζένιο, εκπρόσωπο του επιτελείου Γιώργου Λίκα, θα τα πούμε τώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ζένιο. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις καταγγελίες του Γιώργου Λιλίκα. Καταγγελίες που έγιναν τα τελευταία 48 ώρα. Το τελευταίο 48ωρο, χθες μάλιστα, φαίνεται πως προσέλαβαν και άλλες διαστάσεις. Μάλιστα, από τη συχνότητα του Άστρα, σχεδόν το είπε καθαρά ο κύριος Λιλίκας και στην εκπομπή, την απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, η επικαιρότητα αλλιώς και τον συνάδελφο Νεόφυτο Νεοφύτου. Είπε ότι η προσέγγιση έγινε 2 μέρες πριν από την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις προεδρικές εκλογές. Και ότι ουσιαστικά πρόκειται για άτομο που θεωρείται μάλιστα αντιπρόσωπος του επιτελείου, Νικόλα Παπαδόπουλου. Το πρώτο σας σχόλιο, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε προηγουμένως και τον κύριο Προδρόμου. Άκουσα και τον κύριο Προδρόμου. Το πρώτο σχόλιο που θα μπορεί να κάνει ο κάθε πολίτης, αν θέλετε, είναι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν όλοι διαψεύδουν, κάποιος δεν λέει την αλήθεια. Αυτό είναι βασικό. Για να γίνει αυτή η συζήτηση. Όταν από όλα τα επιτελεία, και κυρίως αυτό το οποίο, όπως πολύ καλά λέτε ως έγκυρος δημοσιογράφος, έχει φωτογραφηθεί, αν όχι και λεχθεί καθαρά ποιο είναι, λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, τότε ο κόσμος μπορεί να πει ότι είτε ο κύριος Λίκας δεν λέει την αλήθεια, είτε τα επιτελεία τα οποία διαψεύδουν. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο κύριος Λίκας λέει την αλήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εκδίδονται ούτε αποδείξεις ούτε χαρτόσημα, όπως είπε και ένας άλλος έγκυρος δημοσιογράφος, συνάδελφός σας. Δεν είναι θέμα πλέον, αν θέλετε, νομικό ή να πάει στην νομική υπηρεσία ή να διερευνηθεί ποινικά το ζήτημα. Είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Είναι θέμα νοοτροπιών και συμπεριφορών. Είναι κάποιοι οι οποίοι διάγουν την προεκλογική εκστρατεία, μια προεκλογική εκστρατεία χλειδής. Και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν κανένα φραγμό στην προσπάθειά τους να κερδίσουν αυτές τις εκλογές. Δεν θα έπρεπε να γίνει κάποιο είδους επίσημη καταγγελία, κύριε Ζένιο? Πού να γίνει επίσημη καταγγελία? Σας ρωτώ και εγώ, δηλαδή, στο Γενικό Εισαγγελέα, παραδείγματος χάρη. Γιατί όχι, ναι. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πρωτίστως πολιτικό, δεν είναι νομικό. Και γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Λίκας έκανε αυτή την καταγγελία, αν θέλετε, δημόσια. Για να σταματήσει όλη αυτή η ψιθυρολογία και όλη αυτή η ενόχληση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε όλη η ιστορία από ένα ψιθύρο ο οποίος άρχισε να διαδίδεται ότι ο κ. Λιλίκας υπέβαλε την υποψηφιότητα του αφού είχε χρηματιστεί από τον Νίκο Αναστασιάδη για να είναι υποψήφιος. Και αφού είχε πάρει και ανταλλάγματα και του είχαν τάξει και υπουργεία κλπ. Αφού τέλειωσε αυτός ο ψιθύρος, υποβλήθησαν οι υποψηφιότητες. 2 μέρες πριν υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Ήρθε αυτή η προσέγγιση, αν θέλετε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πολιτικός λόγος ούτε πολιτικές πρακτικές αυτές σε μια χώρα σύγχρονη που θέλουμε να ονομάζουμε την Κύπρο. Ναι. Καλό θα ήταν, μπορούσε να γίνει μια πολιτική συζήτηση, αν θέλετε, ανάμεσα στους πολιτικούς. Ναι, ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο. Όμως, σας πω για παράδειγμα αυτό που δημοσίευσε χθες στον τοίχο το Φέδωνας Φέδωνος, ο δήμαρχος της ΠΑΦ, ο οποίος βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα για πολλές καταγγελίες που είχε κάνει και ότι θα έπρεπε να τις τεκμηριώσει, να τις στοιχειοθετήσει και να τις καταγγείλει επίσημα στην αστυνομία, όπως και έπραξε. Λέει ο Φέδωνας Φέδωνος, για παράδειγμα, εδώ ότι έγινε αυτή η καταγγελία για προσπάθεια και μίζες και διαφθορά στις προεδρικές εκλογές, γιατί άραγε κάποιοι δεν μας λένε ότι είναι λαϊκισμός στην προκειμένη περίπτωση. Λόγω του ότι ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει το ίδιο και για τον κύριο Λιλίκα, εάν δεν προβεί. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά θα τονίσω ένα μόνο σημείο. Αν γίνει μια πολιτική συζήτηση επί του θέματος. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι δεν δώσαμε συνέχεια στο θέμα. Μην ξεχνάμε ότι η συνέντευξη δημοσιοποιήθηκε, συγκεκριμένη συνέντευξη δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή. Δόθηκε 4-5 μέρες πριν και έγινε και πριν 3 μέρες το περιστατικό 4. Εμείς, ο κύριος Λίκας έθιξε το θέμα απλά και μόνο ως για να καταγγείλει κάποια κακώς έχοντα κάποιες πρακτικές πολιτικές οι οποίες πρέπει να σταματήσουν. Και δεν είναι θέμα να πάει κάποιος στη φυλακή. Ξέρετε, επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο. Είναι θέμα όμως να καταλάβουν οι πολίτες, κύριε Ζένιο. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν κριτήριο και έχουν καταλάβει πολύ καλά το τι συμβαίνει. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Ναι, αλλά είναι σωστό να αιωρούνται αυτά τα πράγματα, αν μη τι άλλο να σταματήσουν. Δηλαδή, έτσι θα εκλέγουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σίγουρα όχι. Δεν θα εκλέγουμε έτσι τις πρόεδρες της Δημοκρατίας και έχουμε την εντύπωση ότι με αυτή την καταγγελία και με τον τρόπο που έγινε, κάποια πράγματα θα σταματήσουν. Γιατί είναι καθήκον να ενημερώνεται και ο κόσμος για το τι συμβαίνει. Μάλιστα. Κάποιοι ενδεχομένως τώρα να κατάλαβαν ότι κάποιοι πολιτικοί δεν έχουν όλα την τιμή τους, εν πάση περιπτώσει. Ας το πάρουμε έτσι. Ας το αφήσουμε όσο εδώ. Μάλιστα. Θα υπάρξει συνέχεια. Από εμάς όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε και στο δεύτερο μας θέμα που αφορά στα όσα έγιναν χθες με αφορμή τις δηλώσεις για το ρόλο του πολιτικού προϊστάμενου της Υπηρεσίας Εκλογών, του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Κύριε Μιχαήλ, εμείς θεωρούμε ότι πλέον το 2018 θα έπρεπε οι υπουργοί να έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται το έργο τους μέχρι την τελευταία μέρα παρουσίας τους στα υπουργεία τους. Αυτό ως θέση αρχής. Από την άλλη όμως, εάν διαπιστωθούν κάποιες παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν, αν θέλετε, και το ρόλο τους ως υπουργοί για προεκλογικούς σκοπούς, αυτό είναι καταδικαστέο. Είχαμε δει κάποια φαινόμενα από τον κύριο Πετρίδη πριν. Δεν θέλω να αναφερθώ στο tweet. Είχαμε δει, ας πούμε, λειτουργούς του Υπουργείου να πηγαίνουν σε συγκέντρωση του Δημοκρατικού Συναγερμού του Επιτελείου Αναστασιάδη για να αναλύσουν τις θέσεις του Υπουργείου για συγκεκριμένα θέματα. Αυτή η εμπλοκή θεσμικών οργάνων του κράτους σε προεκλογική εκστρατεία είναι απαραδεκτή. Αλλά ως θέση αρχής δεν μας ενοχλεί ο κάθε υπουργός μέχρι την τελευταία μέρα, κάθε απερχόμενος υπουργός να υποστηρίζει το κυβερνητικό του έργο. Μάλιστα. Ζητάτε την απομάκρυνσή του και εσείς όπως και τα υπόλοιπα κόμματα και αντίστοιχα τον διορισμό υπηρεσιακού υπουργού για την διεκπεραίωση των εκλογών. Θεωρούμε ότι πέραν από τις εντυπώσεις 15-20 μέρες πριν από τις εκλογές δεν έχει κάτι να προσφέρει η παρέτηση του συγκεκριμένου υπουργού. Ας μην τον ηρωοποιήσουμε κιόλας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζένια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Με τον Χρήστο Ρότσα, εκπρόσωπο του επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου, θα μιλήσουμε τώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ρότσα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε προηγουμένως τα επιτελεία ουσιαστικά τον κύριο Πρόδρομο, Προδρόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και τον κύριο Κώστα Ζένιο εκ μέρους του επιτελείου Γιώργου Λιλίκα, ή και αν είχατε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις δηλώσεις του Γιώργου Λιλίκα. Το λέω γιατί ξέρω ότι είσαστε στο εξωτερικό, ή αν θέλετε να σας τα μεταφέρω. Άκουσα, ναι, πέστε μου, άκουσα λίγο τον Πρόδρομο στο τέλος. Και ολόκληρο τον Κώστα Ζένιο. Ωραία. Τότε αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να σχολιάσει το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου τις καταγγελίες Γιώργου Λίκα, δεδομένου ότι ουσιαστικά ο κύριος Λίκας φωτογράφησε το επιτελείο σας. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Χρήστος Παντελής το σχολίασε, έκανε και ανακοίνωση γραπτή ότι δεν αφορά το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου, οι καταγγελίες του Γιώργου του Λιλίκα, που όντως το φωτογράφησε χωρίς να είναι, χωρίς να το δείξει 100%, άφησε κάποιες υποψίες ότι μπορεί να είναι και άλλος υποψήφιος, αλλά αυτό δεν μας αγγίζει. Πάντως στον Άστρα, από τη συχνότητα του Άστρα και την απογευματινή ενημερωτική μας εκπομπή, επικαιρότητα αλλιώς με τον νεόφυτο νεοφύτου, ουσιαστικά το είπε καθαρά. Ότι πρόκειται για άνθρωπο που πρόσκειται στο επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου και ότι προσέγγισε τον κύριο Λιλίκα δύο μέρες πριν την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Εδώ δεν θα πρέπει να δώσει περισσότερα στοιχεία. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική πάνω σε τέτοια θέματα. Να νιώσουν όλοι ένωση. Άλλοι λένε τον στηρίζει για να μείνει, άλλοι λένε τον υποσκάψει για να φύγει. Δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι προς τη δύση του και έδειξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στο Γιώργο Λιλίκα για 48 ώρες όπως είπατε προηγουμένως. Μας έμειναν 20 μέρες μέχρι τις εκλογές. Ο Γιώργος επιμένει ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Σύντομα θα ξέρουμε όλοι, αγαπητέ Γιώργο. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει συνέχεια, κύριε Ρότσα?
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Να σας πω ποιο είναι το κόστος αυτής της, της δήλωσης του Γουρουλίκα. Ότι έβαλε στο περιθώριο το πιο σημαντικό που εντελέχθη την τελευταία εβδομάδα, που είναι η τοποθέτηση του Προέδρου μας, πως οι Τούρκοι μπορούν να κάνουν έρευνα, αν θέλουν, μέσα στην ΑΟΣ των Τουρκοκυπρίων. Το πιο σημαντικό λύσθημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, ο επόμενος πρόεδρος θα το βρει μπροστά του, η Κύπρος όλοι θα το βρει μπροστά του, είναι αυτό. Και δώσαμε σημασία το τι είπε ή δεν είπε ή ήθελε να μπει ο Γιώργος Ολυμπίκ. Είναι κρίμα στην προεκλογική εκστρατεία που θα συζητά σοβαρά πράγματα. Και αυτό που ήταν το πιο σοβαρό, το αγγίξαμε για τρεις μέρες και μετά ξεχάστηκε. Δεν είναι τυχαία που προχωρούμε στα τυφλά. Μου άρεσε όμως η δήλωση του Στέφανου του Στεφάνου όσον αφορά τους υπουργούς. Μάλιστα, αναφέρεστε στα όσα έγιναν χθες για τον Υπουργό Εσωτερικών. Ναι, ο οποίος απήντησε στην παρούσα κυβέρνηση με τα λόγια του Προέδρου της παρούσας κυβέρνησης πριν μερικά χρόνια, το 2011. Συνεπώς, έχει σημασία να είσαι συνεπής στην πολιτική σου ζωή, διότι ό,τι κάνεις θα το βρει μπροστά σου. Μάλιστα. Εσείς ζητάτε την απομάκρυνση του κύριου Πετρίδη και το διορισμό υπηρεσιακού υπουργού, έτσι? Ναι, το δήλωσε το επιτελείο, διότι έχουν περάσει τα όρια. Έχουν περάσει τα όρια. Κανείς δεν είχε υπόψη να το ζητήσει αυτό, γιατί να μην το κάνουν πριν ένα μήνα ή πριν δύο μήνες. Αλλά βλέποντας την αυξημένη παρέμβαση του υπουργού τόσο στον προεκλογικό σε αυτό το βαθμό, αναγκάστηκε και το ΑΚΕΛ και ο ενδιάμεσος χώρος να ζητήσει την παρέτηση, την αντικατάσταση για τις επόμενες 20 ημέρες. Ναι. Πάντως ο κύριος Προδρόμου, κύριε Ρότσα, ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε προηγουμένως ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι, ένα αστείο ήταν. Ο κύριος Προδρόμου, αν ήταν από την άλλη μεριά, θα έλεγε το αντίθετο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρότσα, να σας ευχαριστήσουμε. Άραστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Άριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είναι τώρα μαζί μας τηλεφωνικός. Καλή σας μέρα, κύριε Δαμιανού. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Δαμιανού, από τις σοβαρές καταγγελίες του κύριου Λιλίκ. Καταγγελίες τις οποίες επανέλαβε και χθες από τη συχνότητα του Άστρα, όπου δεν έμεινε απλώς στην φωτογράφηση. Είπε ότι άνθρωπος του επιτελείου του Νικόλα Παπαδόπουλου τον προσέγγισε δύο μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές με στόχο να τον πείσει έναντι ανταλλαγμάτων να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία που έγινε από τον κύριο Λιλίκα. Ο Γιώργος Λιλίκας υπήρξε βουλευτής, τότε εκπροσωπώντας το ΑΚΕΛ Αριστερές Δυνάμεις, υπήρξε υπουργός, είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος και πάλι είναι και βουλευτής, υποψήφιος πρόεδρος για τον προεδρικό θόκο. Όλα αυτά πολλαπλασιάζουν την υποχρέωση του να γίνει όσο πιο συγκεκριμένος μπορεί και τεκμηριώνοντας να ολοκληρώσει αυτή την πολιτική καταγγελία. Έχω ακούσει τον κύριο Ζένιο προηγουμένως. Προφανώς και πρωτίστως είναι πολιτικό το ζήτημα. Και εφόσον πλέον όχι μόνο φωτογραφικά, αλλά αντιλαμβάνομαι μέσα από τις ερωταπαντήσεις ψες στον Άστρα, έχει πέραν της φωτογραφίας ονομάσει και το επιτελείο του Νικόλα Παπαδοπούλου, πρέπει αυτό το πράγμα να ολοκληρωθεί με πλήρη διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, δεν θα απαντούσα σε ερώτηση αν είναι ποινικά ή όχι τα ζητήματα. Εμείς εξετάζουμε την πολιτική και θεσμική διάσταση. Είναι πολύ σοβαρό. Στο βαθμό που ο κύριος Λίκας μπορεί να τεκμηριώσει ή αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο κάποιο άλλο επιτελείο, γι' αυτό είναι καλά αυτό το ζήτημα να ξεκαθαρίσει με όρους διαφάνειας και όχι, αν θέλετε, μισόλογα και υπονοούμενα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να... Να υπενθυμίσω εξάλλου ότι κατά ανάλογο τρόπο πριν μερικές εβδομάδες είχαμε ανάλογα υπονοούμενα με φωτογραφικές αναφορές ότι το ΕΛΑΜ προσεγγίστηκε για να αποσύρει υποψηφιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι ουδόλως θα μπορούσε να αφορά ούτε εκείνο το περιστατικό ούτε και αυτό το Σταύρο Μαλά ή το επιτελείο του Σταύρου Μαλά. Επομένως, είναι εκτεθειμένο τρόπον δυνατό το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου και καλύτερα να δώσει μια απάντηση. Να, θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια πέραν από την όποια απάντηση του επιτελείου Νικόλα Παπαδόπουλου. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Ρότσα. Μας είπε ο κύριος Ρότσας ότι δεν αφορά, επανέλαβε ουσιαστικά τη δήλωση του Χρήση Παντελή, διότι δεν αφορά
το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου η συγκεκριμένη καταγγελία. Εσείς θεωρείτε όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια, κύριε Δαμιανού? Υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος, είναι στην κρίση του κάθε πολίτη να κρίνει τις συμπεριφορές επιτελείων. Εμείς θεωρούμε, και αυτή είναι βασική επιδίωξη και του Σταύρου Μαλά, ότι η πολιτική δράση θα πρέπει να δράζεται στην ηθική και σε αρχές. Πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά για να αποτρέψουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά και τη κάθε λογής αθέμητη συναλλαγή. Γιατί ξέρεις, έβλεπα και μια συζήτηση που προσπαθούσαν να υποβάλουν στο Σταύρο Μαλά κάποια πράγματα. Είναι ένα πράγμα η διαπλοκή και η διαφθορά, και είναι άλλο πράγμα ο πολιτικός διάλογος σε μια προσπάθεια επίτευξης συγκλήσεων. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια ανάλογη περίπτωση. Έχουμε μια καταγγελία που αγγίζει τα όρια του χρηματισμού. Αντιλαμβάνεστε, να πόκεται στον ίδιο τον καταγγέλλοντα, τον Γιώργο Λιλίκα, να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει και αν θα προχωρήσει. Αν θα μείνουμε σε επίπεδο εντυπώσεων, και αυτό θα πρέπει να κριθεί. Μάλιστα. Τώρα, για τα όσα λέχτηκαν χθες σε σχέση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, ως πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας εκλογών, ως Υπουργό Εσωτερικών, τα όσα δήλωσε χθες και ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού, αλλά και το τι δήλωσε σήμερα ο Πρόδρομος, ο Προδρόμου από την εκπομπή μας, ουσιαστικά μας είπε ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι σοβαρό και δεν κινδυνεύει το αδιάβλητο των εκλογών από ένα tweet του κύριου Κωνσταντίνου Πετρίδη. Εδώ θέλω να πω το εξής. Έγινε μια προσπάθεια να χαρακτηριστεί ως αστεϊσμός το tweet του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου, ένα tweet το οποίο όζει εμπάθειας και αντιαγγελισμού, ήταν προσβλητικό για το ΑΚΕΛ ως παράταξη και για τα πιστεύω των στελεχών και μελών του ΑΚΕΛ στη Λίβδη. Και βεβαίως όταν μιλά ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να θεωρείται αστεϊσμός, όπως δεν ήταν αστεϊσμός και δεν ήταν γλωσσικό λύσθημα, διότι δεν διορθώθηκε και δεν ανακλήθηκε η αναφορά του Νίκου Αναστασιάδη περίπου ότι το ψευδοκράτος έχει δική του αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όταν μιλούν τα πολιτικά πρόσωπα, αναμένει ο μέσος πολίτης ότι θα μιλούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αλλά ξέρετε, επειδή έγινε μια αναφορά και στην Ελένη Μαύρου, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και από την αρχή. Γιατί θέλει πολύ πολιτικό θράσος να συγκρίνεται όποιος υπουργός εσωτερικών της διακυβέρνησης Χριστόφια με αυτό που γίνεται σήμερα. Πρώτο δεδομένο, ο Δημήτρης Χριστόφιας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε δεν επαναδιεκδικούσε τον προεδρικό θόκο. Τώρα έχουμε τον Νίκο Αναστασιάδη, είναι απερχόμενος πρόεδρος, διεκδικεί επανεκλογή. Έχουμε ένα υπουργό εσωτερικών, ο οποίος πριν μερικές εβδομάδες, με λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας, πράγμα παράτυπο, για να μην πω ότι ενδεχομένως και παράνομο, πήγα στο επιτελείο του Νίκο Αναστασιάδη και συμμετείχα σε δημόσιο διάλογο απαντώντας ερωτήσεις, προμοτάροντας βασικά τη δουλειά και το έργο του Νίκου Αναστασιάδη μέσα από τη Δημόσια Υπηρεσία και μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προχθές είχαμε ανάρτηση με φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Πετρίδη, λες και παραμένει είναι δυσίτης, λέγοντας ότι νίκη μαζί με την νεολαία και αναφτώντας φωτογραφίες πανηγυρικού χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ξεπερνά την λογική αναφορά που έγινε, αλλά είναι και λίγο παραπλανητική, ότι εν έτη 2018 και οι υπουργοί δικαιούνται να υπερασπιστούν το έργο τους και να έχουν πολιτική θέση. Προφανώς και δικαιούνται να έχουν πολιτική θέση. Δεν είναι μυστικό ότι μιλούμε για υπουργούς προερχόμενους από τα σπάργανα του συναγερμού, αλλά αυτό δεν μπορεί να τους οδηγεί σε συμπεριφορές που εκπέμπουν εμπάθεια σε βάρος άλλων πολιτικών δυνάμεων, στην προκειμένη περίπτωση του ΑΚΕΛ. Και βεβαίως εκ των πραγμάτων, εφόσον το ΑΚΕΛ στηρίζει το Σταύρο Μαλά, αυτό έχει και μια αντανάκλαση στην απώλεια της έξωθεν καλής μαρτυρίας του κυρίου Πετρίδη, της κυβέρνησης Αναστασιάδη, για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Δεν είπαμε ότι αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι το αδιάβλητο των εκλογών, αλλά λέμε ότι με τον τρόπο που συμπεριφέρονται ουσιαστικά έχουν χάσει την οποιαδήποτε έξωθεν καλή μαρτυρία για τη διεξαγωγή με τρόπο αδιάβλητο και αμερόληπτο της εκλογής διαδικασίας. Γι' αυτό πρέπει να παυθεί ο κύριος Πετρίδης. Και να πω και το εξής. Επειδή ο Νίκος Αναστασιάδης ολοκληρώνει τη θητεία του όπως τη ξεκίνησε, με δείγματα έντονης πολιτικής αναξιοπιστίας. Θυμάστε, τον Μάρτιο του 2013 εκλέγηκε, με δεσμεύομαι ότι δεν θα κάνω κούρεμα και σε 15 μέρες έκανε κούρεμα. Τώρα, και αυτό είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε από τη δήλωση του Στεφάνου, δεν κρίνεται ο Νίκος Αναστασιάδης με το μέτρο άλλων. Κρίνεται με το μέτρο της ίδιας της δικής του πολιτικής συμπεριφοράς, ο οποίος ακριβώς το 2011. Με έναν τρόπο, αν θέλετε, στον Φώδη, έλεγε ουσιαστικά ότι ακριβώς ο Γλάφκος ο Κληρίδης, όταν σε δύο θητείες
επέλεγε να διορίζει υπηρεσιακούς υπουργούς, αυτό ανέβαζε τις μετοχές, τις πολιτικές του μετοχές. Εάν τις ανέβαζε του Γλάφκου του Κλειρίδη, γιατί επέλεγε υπηρεσιακούς υπουργούς, τι κάνει στις μετοχές του Νίκου Αναστασιάδη, δεν τις κατεβάζει, δεν τις υποβαθμίζει. Επομένως, δεν είναι τυχαίο και δεν είναι παράδοξο που εδώ και 5 χρόνια καυτηριάζουμε πολιτικές συμπεριφορές και δράσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Νικολάου και λέμε ότι άλλο ήταν το μέτρο της πολιτικής ευθυξίας που είχε όταν ήταν στη Βουλή και αντιπολίτευση και άλλο είναι σήμερα και του παρέχει πολιτική κάλυψη ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν είναι συμπτωματικό διότι προφανώς την ίδια φιλοσοφία έχει και ο Νίκος Αναστασιάδης. Άλλος πώς έκρινε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, άλλος πώς λειτουργεί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό δείγμα εκ νέου πολιτικής αναξιοπιστίας του Νίκου Αναστασιάδη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δαμιανού. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε θέμα, ένα θέμα το οποίο είχαμε εξαγγείλει από χθες. Πάμε να δούμε τα προβλήματα των συνταξιούχων, να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό του 17, αλλά και να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι για το 18 της ΕΚΙΣΥ, μιας και τα προβλήματα δυστυχώς που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι είναι πολλά. Καλή σας μέρα, κύριε Σκαρπάρη. Καλημέρα, κύριε Μιχαήλ. Καλημέρα στους ακροατές που άσκα. Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι ένα σύντομο απολογισμό καταρχάς, να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με το 17. Έγιναν πολλές προσπάθειες, επιτεύχθηκε η λύση ενός σοβαρού προβλήματος που είχε να κάνει με την μικρή επίταγη. Παρ' όλα αυτά, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας ως Ένωση των Κυπρίων Συνταξιούχων. Σίγουρα, το πλήγμα που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα τελευταία 5 χρόνια, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, ήταν πολύ μεγάλο, ξεπερνά το 30% στο βιωτικό τους επίπεδο, με σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέση με πώς θα ζήσει ο χαμηλοσυνταξιούχος όταν έγιναν όλα αυτά. Το 2017 πρέπει να πούμε ότι ήταν ένας χρόνος ξανά νέων αντιδράσεων από την πλευρά τη δική μας, χωρίς ωστόσο να βρεθούν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα. Η κυβέρνηση έχει κλείσει τα αυτιά της εδώ και 5 χρόνια στις φωνές διαμαρτυρίας των συνταξιούχων μας. Ωστόσο, τώρα, μερικές μέρες πριν από τις εκλογές, και οι συνταξιούχοι είναι σοφοί και λέγουν ευτυχώς που υπάρχουν και εκλογές για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να ανοίξει τα αυτιά της και να δώσει κάποιες λύσεις. Ωστόσο, από το γεγονός ότι έχουν αφαιρεθεί από τους χαμηλοσυνταξιούχους περίπου 500 εκατομμύρια στα τελευταία 5 χρόνια. Όταν επιστρέφονται γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια, ποσοστών περίπου 1%, είναι ψίχουλα σε τελευταία ανάλυση. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου που προσπαθεί να ρίξει η κυβέρνηση. Ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα και μια μεγάλη αδικία που γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Είχαμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Είχαμε κάνει επαφές με την Υπουργό Εργασίας. Είχαμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα στην Επικοπή Εργασίας που ενέγραψε ο πρόεδρος της Επικοπής Εργασίας της Βουλής, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Φακοντής. Και συγκεκριμένα μιλώ για την απέτηση μας να δοθεί το δικαίωμα στους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν κατάλαβαν αυτήν την δυσνόητη, πολύπλοκη, ακαταλαβίστηκε νομοθεσία για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είχε σχέση με τους χαμηλοσυνταξιούχους και δεν υποβάλαν οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι των 80, των 90 χρονών ή και άλλης ηλικίας, δεν υποβάλαν στην καθορισμένη προθεσμία την αίτηση τους που έλεγε η νομοθεσία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ότι οφείλατε να υποβάλετε αίτηση μέχρι τις 30 του Νιόβουλ το 2014. Και επειδή δεν υποβάλαν αίτηση μέχρι τον Νιόβουλ το 2014 και το αντιλήφθηκαν μετά οι άνθρωποι, δεν τους επέτρεπε η Υπουργός Εργασίας, η κυβέρνηση Αναστασιάδη, για 3 ολόκληρα χρόνια έκλεισε τα αυτιά της και δεν έβρισκε τη δύναμη να παραδεχτεί το λάθος και σε κάποια στιγμή να διορθώσει έγκαιρα αυτό το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα, 20 περίπου χιλιάδες χάμηλοι συνταξιούχοι
να χάσουν τη μικρή επιταγή, που αντιλαμβάνεστε έναν νοικοκυριό συνταξιούχων που είναι χάμηλο συνταξιούχοι, που έχουν εισοδήματα 6, 7, 8 χιλιάδες, 9, 10 χιλιάδες ανάλογα, και να χάνουν 340 ευρώ τον μήνα, που στα τρία χρόνια έχουν χάσει περίπου 12.000. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, είναι σοβαρό το πλήγμα που υπέστη το βιωτικό τους επίπεδο. Και ακόμα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής που γράφτηκε τις τελευταίους μήνες, ήταν εκεί η υπουργός, ήταν εκεί εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ήταν αρνητικοί στο να δεχτούν να έρθει αυτή η μεγάλη αδικία που έγινε σε αυτούς τους χαμηλούς συνταξιούχους. Τελικά την 1η του Δεκέμβρη, όπως είναι γνωστό, το ΑΚΕΛ κατέθεσε πρόταση νόμου, η οποία πρόταση εψηφίστηκε από τη Βουλή. Ωστόσο, η κυβέρνηση πάλι εκολυσιέργησε και είπε ότι, μα ξέρεις, έχει αντισυνταγματικές αστοιχεία, πρόνοιες και πρέπει να το διορθώσουμε. Έκαμε έναν απομπή και επιτέλους, ύστερα από τρία χρόνια, τις 3 του Γενάρη, εψηφίστηκε νομοθεσία που δίδει το δικαίωμα επιτέλους στους χαμηλοσυνταξίχους που δεν υπόβαλαν αίτηση και τους αφαιρέθηκε η μικρή επιταγή να μπορούν να το κάνουν. Τώρα, και έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει, κύριε Σκαρπάρη, έτσι. Έχουν αρχίσει, ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα και σήμερα με τη μορφή του κατεβήγοντος στέλνω επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούμε να μας εξασφαλίσουν, να μας παραχωρήσουν αιτήσεις για να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τις τοπικές μας οργανώσεις σε όλη την Κύπρο, διότι υπάρχει έλλειψη των αιτήσεων. Δεν εφρόντισε η κυβέρνηση να ετοιμάσει αιτήσεις και θα πρέπει να ετοιμαστούν αιτήσεις και είναι και 12 σελίδες οι αιτήσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα να τυπώνονται από το ίντερνετ, από τα κομπιούτερ και να δίδονται, και υπάρχει και τον γκρίζοντο χρώμα κατά κάποιον τρόπο που είναι διακριτικό ότι είναι η αίτηση για τους χάμηλους συνταξιούχους. Γι' αυτό θα ζητήσουμε αιτήσεις. Απλώς να πούμε στους συνταξιούχους μας ότι δικαιούχοι είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Και το όριο της φτώχειας, να υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση του ενός ατόμου είναι εισόδημα 10.000 μέχρι 10.324 ευρώ το χρόνο, και για την περίπτωση του νοικοκυριού δύο ατόμων μέχρι 15.486 ευρώ το χρόνο. Να τονίσω όμως ότι στα εισοδήματα υπολογίζονται πέραν από τη σύνταξη οι τόκοι, όχι οι καταθέσεις, οι τόκοι από τις καταθέσεις που προκύπτουν, και αν υπάρχει χορηγία από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, κάποιος συνταξίχος πιθανόν να έχει ένα χωράφι, να το οργώνει, να ασχολείται με το χωραφούνι του κλπ. Και να πάρει ένα ποσό 20, 30, 100, 200 ευρώ ανάλογα, δεν ξέρω πόσα μπορεί να πάρει ένας συνταξίχος. Και αυτά υπολογίζονται, παρόλη τη διαφωνία μας, υπολογίζονται χωρίς να υπολογίζεται καθόλου το έξοδο που κάνει ο συνταξίχος για να μπορεί να υποβάλει την αίτησή του και να εγκριθεί. Γι' αυτό να έχει υπόψη του ο συνταξιούχος ότι θα πρέπει τα εισοδήματα να είναι κάτω από τους αριθμούς που ανάφερα προηγούμενος, και στα εισοδήματα συμπεριλαμβάνεται σύνταξη, τόκοι, όχι καταθέσεις, επαναλαμβάνω, και οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται σε σχέση με τους επόμενους στόχους της ΕΚΙΣΗ? Ξέρουμε ότι δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα η μικρή επιταγή, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Είπαμε, είναι προεκλογική περίοδος, έχουν ακουστεί πολλές υποσχέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι πρέπει να κάνουμε πιο συγκεκριμένους τους στόχους, όχι απλά της οργάνωσης, ολόκληρου του κόσμου, των συνταξιούχων. Η απέτηση μας είναι να επαναχτίσουμε τα δικαιώματα μας και να τα επαναφέρουμε στο σημείο που ήταν πριν να ξεκινήσουν οι αποκοπές. Ήδη σήμερα, σε λίγο, θα έχουμε έναν επαρχιακό συνέδριο των συνταξίχων στη Λευκοσία και τις επόμενες μέρες, μέχρι τις 25 του Γενάρη, θα ολοκληρωθούν επαρχιακά συνέδρια σε όλες τις επαρχίες. Και ο στόχος μας είναι η επανάκτηση των δικαιωμάτων μας, να τα φέρουμε στο σημείο που ήταν πριν τις αποκοπές. Και ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουμε στο σημείο που να μην έχουμε συνταξίχους που να έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Μάλιστα, μπορούμε να τα κωδικοποιήσουμε. Μάλιστα. Το πρώτο και κύριο είναι ο τομέας της υγείας, που ξέρετε ότι τα νοσοκομεία έχουν γονατίσει, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συνταξίχους, και η κυβέρνηση,
αντί να κάνει βήματα προόδου εν ώψη και του εισεφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας που θα γίνει του χρόνου, τον Ιούνιο, δηλαδή να ενισχύσει και οικονομικά των προϋπολογισμών στον τομέα της υγείας, παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο, με αποτέλεσμα τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της υγείας να συνεχίσουν και να μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Παράδειγμα, μας καταγγέλνουν συνταξιούχοι ότι μα επιτρέπεται να πηγαίνουν στα νοσοκομεία οι συνταξιούχοι ύστερα από τόσον κόπο για να καθορίσουν ραντεβού κλπ. Να μπορεί να τους γράψει συνταγή για φάρμακα ο γιατρός του νοσοκομείου και να τους λέει ο γιατρός ο ίδιος πάρτε τα από τα ιδιωτικά φαρμακεία, διότι δυστυχώς είναι έλλειψη εδώ στο νοσοκομείο, παρόλο που ήταν υποχρέωση μας να τα έχουμε, είναι έλλειψη, και να τους στέλνουν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Και φαντάζεσαι ένας χαμηλοσυνταξίχος των 350, των 400 ευρώ να καλείται να πληρώνει 15, 20, 30 ευρώ φάρμακα, ακόμα και αναλύσεις κάποτε του τέλους των ιδιωτικών τομέα. Τη στιγμή που και οι τιμές των φαρμάκων στην Κύπρο δεν είναι και καλύτερες. Σίγουρα είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη οι τιμές των φαρμάκων. Στην Κύπρο γίνεται μια προσπάθεια για μείωση, για έλεγχο, ωστόσο είναι συγκριτικά με τις υπόλοιπες τιμές που υπάρχουν, αφάνταστα πιο ψηλές. Είναι ο τομέας της υγείας, είναι ο τομέας του στο κατά πόσο χρειάζεται φροντίδα αν έναν ηλικιωμένο άτομο, έχουν αλλάξει προς το χειρότερο τα κριτήρια στην αξιολόγηση. Και παρατηρούνται φαινόμενα να λέει του συνταξίχου που έπαιρνε μέχρι σήμερα βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας με βάση την προηγούμενη νομοθεσία να του λέει: ξέρεις, ύστερα από την εξέταση που έχει γίνει, είσαι ικανός και δεν χρειάζεσαι, παράδειγμα, να είσαι σε γυροκομείο. Έχουμε παραδείγματα. Δεν χρειάζεσαι φροντίδα, παράδειγμα, στο σπίτι 2 ώρες ή 3 ώρες την ημέρα και την περιορίζουν σε ελάχιστες ώρες το μήνα, με αποτέλεσμα να κουτσουρεύεται η φροντίδα με επακόλουθα των επηρεασμών της υγείας των ηλικιωμένων. Το πασχαλινό επίδομα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Βεβαιότατα. Είχαμε παραδείγματα, καταγγέλθηκαν και στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής που συζήτησαν η Επιτροπή Εργασίας την προσπάθεια της κυβέρνησης με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης στο να κάθε μέρα που περνά να ουσιαστικά να κλεί κρατικά γυροκομεία, έμειναν ελαχιστότατα κρατικά γυροκομεία και ουσιαστικά παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα και από την μειωμένη χορηγία που δίδει πλέον με βάση το νέο σχέδιο αξιολόγησης των ηλικιωμένων στο αν χρειάζονται φροντίδα, μειωμένα ποσά και ο κόσμος υποφέρει, διαμαρτύρονται συνεχώς στάσεις, δηλαδή ο κάθε συνταξιούχος που του αφαιρά το δικαίωμα χρειάζεται δικηγόρους, χρειάζεται οργανώσεις, χρειάζεται βοηθούς για να υποβάλουν στάσεις για να επανεξεταστεί η αίτησή τους ύστερα από την αποκοπή του επιδόματος που τους έδιδε και κινδυνεύουν οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς φροντίδα. Έχει και άλλα. Η μεγάλη κοροϊδία που έγινε, αγαπητέ Γιώργο, είναι στον τομέα του ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη τα τελευταία χρόνια ανακοινώνει ότι θα παραχωρήσει το πασχαλινό επίδομα στους χαμηλοσυνταξίχους και στο τέλος σχεδόν κανέναν νοικοκυριό, βάζω το σχεδόν, κανέναν νοικοκυριό, 2 ατόμων συνταξιούχων με τα κριτήρια που βάζει, το δικαιούται και το γνωρίζουν όλοι. Και οι συνταξιούχοι βεβαίως το γνωρίζουν, οι οποίοι διαμαρτύρονται, και η κυβέρνηση το γνωρίζει ότι πρόκειται περί κοροϊδίας όταν βάζει κριτήριο για μια οικογένεια να έχει εισόδημα από συντάξεις κάτω από τα 750 ευρώ το μήνα. Και ιδίως τη στιγμή που γνωρίζει η κυβέρνηση, το γνωρίζει πολύ καλά, ότι έναν αντρόγινο να παίρνει η σύζυγος την κατώτατη σύνταξη που είναι 336 ευρώ, και ο άντρας ανεργάζεται και παίρνει έστω και τη βασική σύνταξη που είναι πιο χαμηλή, 415, όταν κάνουμε την πρόσθεση φτάνει 751. Έβαλαν το 750, αγαπητέ, για να μην το δικαιούται κανένας. Είναι μια σχέτη κοροϊδία, της το είπαμε χίλιες φορές της Υπουργού, και επιμένει, να μην αλλάξει τα κριτήρια. Και στο τέλος έρχεται να κάνει και τον Χουαφτάν, να δώσει χριστουγεννιάτικο δώρο σε αυτούς που τους έκοψε 270 ευρώ, να τους δώσει 100 τώρα προεκλογικά για μια μικρή μερίδα που παίρνουν τη μικρή επιταγή. Όχι σε όλους που ήταν δικαιούχοι του πασχαλινού επιδόματος, και όταν λέω όλους, με βάση κριτήρια λογικά που έχουν εισοδήματα στο όριο της στόχης, μέχρι και το όριο της στόχης. Μάλιστα. Ο αγώνας συνεχίζεται, κύριε Σκαρπάρη. Θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα δούμε ακόμη και δυναμικές
εκδηλώσεις αν χρειαστεί. Βεβαιότατα, είμαστε τώρα ο μήνα αυτό που θα κάνουμε τα συνέδρια μας και θα πάρουμε αποφάσεις πώς προχωρούμε παρακάτω. Η διακυβέρνηση του Αναστασιάδη με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε εναντί των συνταξιούχων είναι υπόλογη. Ούτε ένα συγγνώμη ζήτησε για αυτήν την απαράκτη συμπεριφορά τη που εκρατούσε για 3 χρόνια τους συνταξιούχους χωρίς να έχουν δικαίωμα να πάρουν τη μικρή επιταγή ενώ την δικαιούνται. Γι' αυτό οι συνταξιούχοι είναι άνθρωποι ενούσιμοι και θα δουλέψουν με έναν τρόπο που στο τέλος πρέπει να επαναχτηθούν τα δικαιώματα τους. Δεν πάει άλλο, πρέπει την κληρονομιά των κατακτήσεων που έχουν πετύχει με πολλούς αγώνες να την παραδώσουν σωστή στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Το ίδιο μήκος κύματος, κυρίες και κύριοι, με την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τον Κώστα Σκαρπάρη της ΕΚΙΣ, θα επιχειρήσουμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της κυπριακής οικονομίας αλλά και το μεγάλο στοίχημα του 2018. Μαζί μας τηλεφωνικός ο Χάρης Πολυκάρπου, επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών Μελετών του ΑΚΕΛ. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυκάρπου. Καλή σου μέρα, Γιώργο, για εσένα και στους ακροατές του Άστρα. Να ξεκινήσουμε με κάτι τελευταίο, ένα τηλεγράφημα που πήραμε χθες βράδυ από τους, για τους Fitch, η προοπτική, οι αναβαθμίσεις της πτωχευτικής ικανότητας να ξεπεράσουν φέτος και τον επόμενο χρόνο τις υποβαθμίσεις είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης ανά το παγκόσμιο, τονίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings στην τελευταία έκθεσή του Global Credit Outlook. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πολυκάρπου. Είναι αλήθεια ότι οι αξιολογήσεις γενικότερα της οικονομίας, είτε στην Κύπρο είτε παγκόσμια, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή το αν οι οικονομίες μέσα από τις αξιολογήσεις μπορούν να δανειστούν στην ουσία φθηνότερα, διότι η βασικότερη αξία μιας αξιολόγησης είναι η επίπτωση που έχει στο κόστος δανεισμού. Την ίδια ώρα όμως έχει ίση και μεγαλύτερη αξία δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι πώς κατανέμεται αυτή η ανάπτυξη, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κύπρου είτε παγκόσμια, ποιοι κερδίζουν δηλαδή από αυτή τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι πέραν από την τάση που καταγράφει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, υπάρχει μια άλλη πολύ σημαντική τάση και αυτή είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της οικονομικής ανισότητας. Βλέπουμε ότι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά παγκόσμια η περίοδος της κρίσης έχει ουσιαστικά φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων, των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και βλέπουμε ένα άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των πολύ πλουσίων που είναι λίγοι και το της κοινωνίας που είναι οι πολλοί. Ουσιαστικά μια χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση δηλαδή των τραπεζών, φορτώθηκε στις πλάτες των πολιτών, κοινωνικοποιήθηκε με λίγα λόγια. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κύπρου, όπου τα τελευταία χρόνια στην ουσία από τον παραγόμενο πλούτο είδαμε τους μισθούς να σημειώνουν σημαντική πτώση, σημαντική μείωση από τα 18 τόσα δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το συνολικό εισόδημα στην οικονομία. Το μερίδιο των μισθών σημείωσε σημαντική μείωση από τα 7,8 δισεκατομμύρια, υποχώρησε στα 7 δισεκατομμύρια, ενώ την ίδια ώρα το μερίδιο του εισοδήματος που αφορά κέρδη σημείωσε αύξηση. Άρα βλέπουμε μια σημαντική μετατόπιση του βάρους της κρίσης από το κομμάτι των μισθών των εργαζομένων της κοινωνίας στο κομμάτι των κερδών. Μάλιστα. Δηλαδή η χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση των τραπεζών καλύτερα, ουσιαστικά όχι μόνο προκάλεσε προβλήματα στους πολλούς, αλλά έφερε και κέρδη στους πολύ λίγους. Είναι αλήθεια ότι ακριβώς αυτό που βλέπουμε πέραν από την αλλίωση του συσχετισμού μεταξύ μισθών και
κερδών. Είναι την ίδια ώρα, και αυτό είναι και χαρακτηριστικό της σημερινής κυβέρνησης, μια ένταση της αντιδραστικών οικονομικών πολιτικών. Είδαμε από αυτή την κυβέρνηση σήμερα να υπάρχει μια σημαντική περικοπή όχι μόνο στις αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά και στις κοινωνικές δαπάνες. Είδαμε να υπάρχει μια συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας και στην ουσία οι πολιτικές που εφάρμοσε η σημερινή κυβέρνηση στόχευσαν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Άχιστα. Και αυτό, τώρα κύριε Πολυκάρπου, την ώρα που υποτίθεται ναι μεν ακούμε ότι πάμε καλά. Βέβαια ότι όλοι οι δείχτες πάνε καλά είναι ένας μύθος τελικά, καθώς είδαμε και από τη στατιστική υπηρεσία ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς ούτε και με τους δείχτες, τουλάχιστον όχι όλους τους δείχτες, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Παρ' όλα αυτά, το γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας που υπάρχει και ανά το παγκόσμιο αν θέλετε, αλλά και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, φαίνεται πως αυτό δεν μεταφράζεται στην τσέπη, ανάλογα στην τσέπη των πολιτών. Τα πράγματα είναι εκεί που ήταν. Αναμφίβολα. Όπως έχω πει και προηγουμένως, ένα πράγμα είναι η οικονομική ανάπτυξη και αν θέλετε η οικονομική μεγέθυνση, το να μεγαλώνει η οικονομία. Άλλο πράγμα και πολύ πιο σημαντικό είναι ποιος επωφελείται από αυτή τη διαδικασία. Και βλέπουμε ότι αυτό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ένα success story, στην ουσία αποτυπώνει μια πολύ διαφορετική εικόνα στην πραγματική οικονομία. Θα δούμε μια σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία στα επίπεδα φτώχειας. Βλέπουμε φαινόμενα μετανάστευσης. Ήδη η στατιστική υπηρεσία καταγράφει πέραν των 10.000 Κυπρίων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να εργαστούν. Έχουμε πει ακριβώς προηγουμένως τη μεγέθυνση της οικονομικής ανισότητας. Άρα λοιπόν είναι ένα πράγμα αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι οι δείχτες ευημερούν και ακόμα και εκεί πέραν του δημοσιονομικού ισοζυγίου, δηλαδή των εσόδων εξόδων κυβέρνησης, τους πλήστους τόσους άλλους δείχτες, η κυβέρνηση στην ουσία είναι σε πολύ χειρότερα επίπεδα από ό,τι ήταν το 2012, αλλά πολύ περισσότερο είναι ποια είναι η κατάσταση σήμερα της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Και ακριβώς βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε μια ένταση της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και για τους εργαζόμενους και για τους ανεργούς. Προηγουμένως είχατε τον κύριο Σκαρπάρη που μιλούσε για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται να μην έχει μια πολύ στενή λογιστική προσέγγιση που στοχεύει στη βελτίωση των οικονομικών δείκτων, αλλά αντίθετα να εξυπηρετεί ποιοτικούς στόχους, να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Και αυτοί και οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ευημερίας για το σύνολο του λαού και της κοινωνίας. Μάλιστα. Πάντως, ενώ κάπου πιστεύουμε ότι εντάξει πάει να λήξει όλη αυτή η ιστορία, ξαφνικά ακούμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας και σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για εκποιήσεις αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, φαίνεται πως όλα αυτά μας οδηγούν σε ανησυχητικά συμπεράσματα, ίσως και σε ακόμη περισσότερες φοβίες για το μέλλον, αν θέλετε. Δεν θέλουμε να συντηρούμε ένα τέτοιο κλίμα, κύριε Πολυκάρπου, αλλά από την άλλη φαίνεται πως έχουν πολλά να δουν τα μάτια μας ακόμα. Δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Είναι αλήθεια ότι το 2018 το μέλλον της κυπριακής οικονομίας έχει δύο πολύ βασικές πτυχές. Τη μία την αναφέρατε και έχει να κάνει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος. Και γι' αυτό εμείς θυμίζω από την πρώτη στιγμή όταν ξεκίνησε να συζητείται το ζήτημα των εκποιήσεων, είχαμε θέσει ως πολύ βασικό στόχο και συνεχίζουμε να το θέτουμε την ανάγκη να προστατευτεί η κύρια κατοικία και η μικρή επαγγελματική στέγη. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα εύηχο σύστημα, αλλά αντίθετα νομίζω ότι οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την πώληση δανείου, είτε με συμφωνίες που κάνουν τράπεζες με εταιρείες διαχείρισης περιουσιακού στοιχείου,
αυξάνουν όλο ένα και περισσότερο τον κίνδυνο εκποίησης κατοικιών, διότι ήδη έχουμε δει να υπάρχουν εκποίησεις σε άλλα είδη ακινήτων, είτε χωράφια είτε οικόπεδα. Άρα λοιπόν το ένα πολύ βασικό στοιχείο της περίοδου για μετά τις εκλογές είναι λοιπόν η ανάγκη προστασίας της κοινωνίας από τον κίνδυνο εκποίησης της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Την ίδια ώρα, και είναι συνδεδεμένο με αυτό, διότι πολλοί βάζουν το ερώτημα, ωραία, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν πέραν από την νομοθετική προστασία, πώς μπορούν να προστατευτούν οι πολίτες, έχει να κάνει με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Και το λέω αυτό ακριβώς διότι ένα συστατικό στοιχείο της διαχείρισης των δανείων είναι να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν τα εισοδήματα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι αναγκαία λοιπόν, είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας όχι μόνο διάστατης αλλά πολυδιάστατης ανάπτυξης που να επιμερίζει το όφελος της στο σύνολο της κοινωνίας, ώστε οι πολίτες να δουν τα εισοδήματα τους να βελτιώνονται για να μπορέσουν ένα μέρος αυτών των εισοδημάτων να το μεταφέρουν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Και βεβαίως, επειδή συζητάμε και για τις προκλήσεις ευρύτερα του 2018, είναι πολύ σημαντικό να δούμε μια ουσιαστική πολιτική που να προστατεύει τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα μέσα από επέκταση της κοινωνικής πολιτικής. Ακούσαμε προημερών την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα την ώρα που η κατάσταση, όπως έχουμε πει, στην πραγματική οικονομία είναι αυτή που είναι σήμερα. Είναι το λιγότερο προκλητικό να λέει η κυβέρνηση ότι πετυχαίνω πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν των 500 εκατομμυρίων, την ώρα που είτε ο τομέας της υγείας είτε ο τομέας των ανέργων των χαμηλοσυνταξιούχων παρουσιάζει τα σημερινά προβλήματα. Θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο αν η κυβέρνηση έκανε ένα σχεδιασμό που να αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα παρά να παρουσιάζει το λογιστικό πλεόνασμα ως επιτυχία. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτά, μου επιτρέπετε κύριε Πολυκάρπου, εδώ λέμε για τους ανθρώπους που έχουν πάει πολλά χρόνια πίσω, ίσως και κάποιες δεκαετίες, δουλειά, αλλά επί της ουσίας τα πράγματα είναι πολύ καθυλωμένα σε ό,τι αφορά τις αμοιβές και σε σχέση πάντα με το κόστος ζωής. Αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως, δηλαδή πώς μπορεί ουσιαστικά να μεταφραστεί αυτό το πράγμα, αυτή η αισιοδοξία ως κάτι χειροπιαστό για τους πολίτες, ώστε αν μη τι άλλο να μπορέσουν να αποπληρώσουν και τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο, ότι η σημερινή κατάσταση στο κομμάτι των μισθών έχει πάει πολλά χρόνια πίσω. Και ακριβώς αυτό είναι και μία απάντηση σε εκείνους που λένε ότι σημασία έχουν οι δείχτες. Πολύ περισσότερη σημασία έχουν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα όταν βλέπουμε μέσα από την επίσημη πολιτική να ενθαρρύνεται στην ουσία η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, διότι ένα πολύ βασικό στοιχείο της σημερινής διακυβέρνησης ήταν η προσπάθεια να απορρίθμιστεί ο τομέας των εργασιακών σχέσεων. Βλέπουμε σήμερα ότι στην ουσία έχουμε τη γενιά των 500 και 600 ευρώ στους μισθούς και την ίδια ώρα ακούμε την κυβέρνηση να λέει και τον πρόεδρο να λέει ότι θα συζητήσουμε ζητήματα κατώτατων μισθών, λέει, όταν επιτευχθούν συνθήκες πλούσιας απασχόλησης. Αυτή η δήλωση του πρόεδρου είναι ένδειξη ακριβώς της προσπάθειας τους και της πολιτικής επιδίωξης για συνεχή απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων έως ότου επιτευχθούν, λέει, συνθήκες πλούσιας απασχόλησης. Μόνο τότε θα συζητηθεί το ζήτημα των κατώτατων μισθών. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να μένουν εκκρεμή. Αντίθετα, θα πρέπει να δούμε πώς προστατεύονται οι εργαζόμενοι, πώς βελτιώνεται το εισόδημά τους μέσα από το σεβασμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσα από την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Και την ίδια ώρα βεβαίως θα πρέπει να δούμε πώς και με ποιους τρόπους ένα μέρος του παραγόμενου πλούτου καταλήγει στα χέρια των εργαζομένων. Δύο μοχλοί αυτής της διαδικασίας. Αφενός είναι η κοινωνική πολιτική, αφετέρου μέσα από την
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και των εργασιακών κεκτημένων, θα προστατευτεί και το εισόδημα των εργαζομένων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους οικονομικούς δείκτες, έχει να κάνει και με την πολιτική που η ίδια κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει και η εκάστοτε κυβέρνηση επιδιώκει να εφαρμόσει. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε Πολυκάρπου, υπάρχει, βλέπετε εσείς κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα ή διαβλέπετε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ή πιστεύετε ότι... Σε σχέση με ποιον τομέα? Σε σχέση με την οικονομία και όλα αυτά που λέμε για τις χειροπιαστές αλλαγές προς το καλύτερο, προς όφελος των πολιτών πια και όχι των λίγων. Βεβαίως, νομίζω ότι οι αμέσως επόμενες μέρες και η διαδικασία των εκλογών είναι ακριβώς το κριτήριο του πού θα οδηγηθούμε στο επόμενο διάστημα. Εάν στην κυβέρνηση παραμείνει η σημερινή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, δεν μπορεί κανείς να αναμένει αλλαγή στη φιλοσοφία όλων των προηγούμενων ετών. Μπορεί ο κύριος Αναστασιάδης προεκλογικά να έχει μεταφιεστεί σε Άγιο Βασίλη που μοιράζει δώρα, όμως οι πολιτικές του πράξεις όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει στην οικονομική πολιτική. Και αυτή η κατεύθυνση προφανώς έχει εξυπηρετήσει τους λύκους εις βάρος των πολλών. Εμείς λέμε ότι η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται έτσι ώστε όχι μόνο να υπάρξει ένας συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασμός, αλλά την ίδια ώρα τα ωφέλη από αυτή την ανάπτυξη να επιμερίζονται στους πολλούς και στην κοινωνία. Λέμε λοιπόν ότι έχει ανάγκη... Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που λένε, κύριε Πολυκάρπου, ότι εντάξει, όποιος και να εκλεγεί τα ίδια πράγματα θα είναι, γιατί στο τέλος της ημέρας οι οδηγίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της κατάστασης δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που δείχνει την προτεραιότητα στην οικονομική πολιτική. Αυτό είναι για παράδειγμα το ζήτημα του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. Αυτή η κυβέρνηση, όταν συζητούσαμε, και δεν έχει να κάνει αυτό το θέμα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, θυμίζω, ήθελε να επιβάλλει ισοπεδωτικό φορολογικό συντελεστή για όλους. Ακόμα και αυτός που είχε ένα πολύ μικρό οικόπεδο θα έπρεπε με βάση τη λογική της κυβέρνησης να πληρώνει. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναγκάστηκε, διότι έβλεπε ότι αυτή η λογική όχι μόνο δεν είχε στήριξη, αλλά την ίδια ώρα συγκέντρωνε πλειοψηφία η λογική που έλεγε το ΑΚΕΛ ότι θα πρέπει οι πολλοί που έχουν τις μικρές περιουσίες να μην πληρώνουν και να επιφορτίζονται οι μεγαλύτερες ιδιοκτησίες. Για να βοηθήσει τους μεγάλους, κατάργησε το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας σε όλους. Γιατί λέω αυτό το παράδειγμα? Για να δείξω ότι η οικονομική φιλοσοφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε μια σειρά από οικονομικές αποφάσεις. Σαφώς και το πλαίσιο που, όπως καθορίζεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ περιοριστικό και κατά επανάληψη του ΑΚΕΛ έχει δηλώσει την ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σημασία ποια οικονομική κατεύθυνση ακολουθούν οι σημερινές πολιτικές. Για παράδειγμα, στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Ήταν θέση και είναι θέση της κυβέρνησης Αναστασιάδη ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με την ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ή μικρατικών οργανισμών. Δεν μπορούμε αυτά τα ζητήματα να τα προσπερνάμε, και πολύ περισσότερο έχει σημασία ποιος διαχειρίζεται την οικονομική πολιτική της χώρας και ποια κατεύθυνση δίνει στις οικονομικές του αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Πολυκάρπου, είπαμε αρκετά. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Βέβαια, είναι ανεξάντλητη η συζήτηση στο τέλος της ημέρας για την οικονομία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θέσαμε και το στίγμα του 2018. Από εκεί και πέρα, ο λόγος είναι όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στους πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σχόλιο πριν κλείσω. Αναμφίβολα θα έλεγα ότι ακριβώς η ψήφος στις προσεχείς εκλογές δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή κατάσταση, αλλά και με το μέλλον των επόμενων γενεών. Και επειδή ακριβώς είναι κρίσιμο
οι μελλοντικές γενναίες να βρίσκουν και να έχουν μέλος σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και η υποστήριξη του Σταύρου Μαλά είναι αναγκαιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Με θέματα που απασχολούν τους πρόσφυγες και όχι μόνο, θα δώσουμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Όπως είχαμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, την κυρία Σκέβη Κουκουμά. Καλή σας μέρα, κυρία Κουκουμά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Δύο τα θέματα, κυρία Κουκουμά. Το πρώτο αφορά ένα θέμα το οποίο και εσείς είχατε θέσει προημερών, στο κλητήριο ένταλμα σε πρόσφυγες για συνοικισμό σε τουρκοκυπριακή γη, μιας και ο ιδιοκτήτης της περιουσίας, ο τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της περιουσίας, φαίνεται πως κινείται δικαστικός με αγωγή τόσο εναντίον της δημοκρατίας όσο και εναντίον των προσφύγων που διαμένουν στις κατοικίες που έχουν αναγερθεί στην γη του, αλλά και η χθεσινή εκδήλωση διαμαστήριας στην Λέμεσο για τα οικόπεδα αυτοστέγασης και την προσφυγική χορηγία, θέμα το οποίο μάλιστα δεν έμεινε στα λόγια. Οι επηρεαζόμενοι κατέθεσαν και τα εκλογικά τους βιβλιάρια. Να ξεκινήσουμε όμως από το πρώτο, που αφορά στην αγωγή του Τουρκοκύπριου. Είναι ακριβώς μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, κυρία Κουρμά, διότι δεν είναι μόνο μια υπόθεση, έτσι. Είναι, ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Κοντά μας έχει φτάσει τις τελευταίες μέρες η περίπτωση 51 προσφύγων που διαμένουν στον προσφυγικό συνοικισμό των Πάνω Πολεμιδιών, γιατί ακριβώς το κλητήριο ένταλμα που έχει εκδοθεί και σταλεί απευθύνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και, και σε έναν κατάλογο με 51 άτομα, οικογένειες που έχουν πάρει κατοικία σε αυτόν τον συνοικισμό. Είναι συνοικισμός που είναι χτισμένος πάνω σε τουρκοκυπριακή γη. Θα έπρεπε να τους δοθούν μέχρι τώρα πιστοποιητικά μίσθωσης, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη κατάσταση, όπου κινείται αγωγή και μάλιστα με διάφορους τρόπους τους ζητούν και μάλιστα αποζημιώσεις, να φύγουν, να σταματήσουν να κάνουν παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο συνοικισμό. Είναι απογοητευτικό, γιατί να μείνουμε μέχρι εδώ, γιατί να αφήσει το κράτος να φτάσουμε μέχρι την αγωγή και δεν εξάσκησε όλες ή και εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μπορέσει να δοθεί λύση χωρίς να οδηγούνται στα δικαστήρια ο προσφυγικός κόσμος. Από τη μια και από την άλλη, πώς είναι δυνατόν να μην μπόρεσαν μέχρι τώρα να βρουν τέτοιες λύσεις. Ξέρουμε ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις, όπου ο Τουρκοκύπριος κινόταν ενάντια στη δημοκρατία, γινόνταν ρυθμίσεις έτσι που να μπορέσει να μην επηρεαστεί ο προσφυγικός κόσμος. Και από την άλλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν ζητηθεί από τους πρόσφυγες να βρουν ήδη δικηγόρους να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους, αντί το ίδιο το κράτος να στηρίξει τον προσφυγικό κόσμο, είτε η Γενική Εισαγγελία που είναι επικεφαλής, είτε με άλλους τρόπους. Αυτή ήταν η αντίδραση και του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικά. Το Υπουργείο Εσωτερικών τι έκανε, κυρία Κουκουμά? Έχω στείλει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών ακριβώς και ζητώ ενημέρωση για το θέμα, γιατί δεν έχουν συνεννοηθεί με τους πρόσφυγες, όπως έχω πει είναι 51 άτομα που επηρεάζονται, να βρουν τους τρόπους έτσι που να τους στηρίξουν. Είτε με αυτόν τον τρόπο να τους εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο ή να ρυθμίσουν το θέμα χωρίς να βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση ο κόσμος. Και ξέρετε, πάνω στο κλητήριο ένταλμα να βλέπω τώρα μπροστά μου, τα δικηγορικά γραφεία που εμπλέκονται σε αυτήν την αγωγή και εκπροσωπούν τους Τουρκοκύπριους, τους διαχειριστές της περιουσίας του Τουρκοκύπριου. Είναι το δικηγορικό γραφείο του κύριου Δηληνού και συνεργάτες, λέει, και φροντίδι του δικηγορικού γραφείου του κύριου Νίκου Αναστασιάδη και συνεταίροι. Είναι δύο φορές έτσι να συγκλονίζει όταν δεν έχουν βρει τρόπους, παρά μόνο έχουν αναλάβει να εκπροσωπήσουν τους τουρκοκύπριους διαχειριστές ενάντια στον προσφυγικό κόσμο. Εγώ έχω ζητήσει ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών για το τι θα γίνει, γιατί αντιλαμβάνεστε έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους πρόσφυγες.
Μάλιστα. Για το θέμα αυτό. Και υπό τις περιστάσεις τι θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, η εκπροσώπηση είναι ένα θέμα στο δικαστήριο και η βοήθεια που θα μπορούσε να παρασχεθεί υπό τις περιστάσεις στους πρόσφυγες που βρέθηκαν τώρα ξαφνικά κατηγορούμενοι είναι... γιατί τους παραχωρήθηκε ένα σπίτι. Δεν έφταιξαν σε κάτι οι άνθρωποι. Από την άλλη όμως, τι μπορεί να γίνει ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, η οποία και ενδεχομένως να δημιουργήσει σοβαρό προηγούμενο, αλλά και να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ακριβώς, όπως το έχετε βάλει. Το πρώτο είναι γιατί να μην αναλάβουν την δικαστική τους εκπροσώπηση, την διαδικασία που έχει ξεκινήσει, που είναι το πιο απλό αυτόν και που έπρεπε να το έχουν αναλάβει. Και βέβαια, το σημαντικό είναι πώς θα τη ρυθμίσεις, με ποιον τρόπο. Είναι γνωστό ότι σε άλλες περιπτώσεις είχε γίνει είτε απαλωτρίωση είτε αγορά της τουρκοκυπριακής γης και είχαν δοθεί μάλιστα και τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους πρόσφυγες που είχαν τις κατοικίες. Δυστυχώς ζητούμε ενημέρωση, δεν είναι θέμα ούτε να ανακοινείται τώρα προεκλογικά, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα έχουν εκδοθεί τα κλητήρια εντάλματα και τώρα έχει ανακοινηθεί το θέμα ενάντια σε αυτούς τους πρόσφυγες. Θα πάει το θέμα στη Βουλή. Έχω υπόψη ότι μέσα από την αναστάτωση που έχει προκληθεί οργανώνονται και αυτή η ομάδα των προσφύγων, γιατί καθημερινά βλέπουμε διαφορετικές ομάδες προσφύγων να κινούνται ενάντια στο Υπουργείο, στις υπηρεσίες για να διασφαλίσουν τα δικαιώματα τους. Και πάμε τώρα στην άλλη ομάδα, όπως ναι, έχουμε δει. Ακριβώς, πρωτού πάμε όμως, θα πάρετε το θέμα στην Βουλή ως πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής. Θα το έπαιρνα άμεσα αν ήταν δυνατόν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η Βουλή λόγω των εκλογών δεν συνεδριάζει τώρα. Έτσι σίγουρα από τις πρώτες συνεδρίες όταν θα επανελειτουργήσει η Βουλή θα το έχουμε το θέμα αυτό μπροστά μας. Ελπίζω μέχρι τότε να μου απαντήσει και ο Υπουργός Εσωτερικών, οπότε να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση και πιο συγκεκριμένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Λεμεσό, κατέθεσαν τα κληρικά τους βιβλιάρια, ομάδα πρωτοβουλίας. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός και εκπρόσωπο της ομάδας πρωτοβουλίας. Πρώτα όμως, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κυρία Κούγμα. Θα πω ότι δεν είναι τώρα που ξεκίνησαν αυτή η ομάδα πρωτοβουλίας να δραστηριοποιείται. Έχουμε συζητήσει το θέμα επανειλημμένα στη Βουλή ενώπιον υπηρεσιακών και άλλων εκπροσώπων του Υπουργείου και των άλλων υπηρεσιών. Δυστυχώς είναι ανένδοτη και μάλιστα πρέπει να πω ότι κατ' επανάληψη έχουμε παραπλανηθεί και εμείς στην Επιτροπή, όπου δεσμεύονταν, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη δυστυχώς με όλη τη σημασία που μπορεί να έχει, ότι θα προχωρούσε ο διαχωρισμός των οικοπαίδων πολύ πιο νωρίς. Κάποια οικόπεδα θα ξεκινούσαν από πέρσι και εννοώ τέλος του 2016. Μπήκαμε στο 2017, θα ήταν τον Απρίλιο, θα ήταν τον Ιούλιο. Βγήκε το 2017 και ακόμα δεν έχουν προχωρήσει. Ακόμα γίνονται, λέει, η αναθεώρηση των μελετών. Και έχω υπόψη μου ότι έχουν σταλεί επιστολές σε δικαιούχους, όπου τους λένε ότι οι κατοικίες τους, τα οικόπεδα, συγγνώμη, θα αποπερατωθούν τον Δεκέμβρη του 2019, αν δεν υπάρξουν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Και αντιλαμβάνεστε, αυτή η πρόνοια βάζει σε πολύ μεγάλες ανησυχίες όλους ότι ενδεχομένως να μπούμε και στο 2020 και ακόμα να περιμένει ο κόσμος. Και επίσης μια άλλη πρόνοια που αναφέρεται στην επιστολή είναι ότι τα οικόπεδα θα παραχωρηθούν για αξιοποίηση όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες διαχωρισμού. Ενώ ξέρουμε ότι μέχρι τώρα, γιατί είναι πάνω από 1.000 οικόπεδα που βρίσκονταν υπό διαχωρισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, αλλά είναι χτισμένες οι κατοικίες των προσφύγων. Δεν περιμένεις να ολοκληρωθούν όλα τα έργα και μετά να παραχωρήσεις το οικόπεδο για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Να δώσουμε μικρόφωνο στον εκπρόσωπο της ομάδας. Βέβαια, και το σημαντικό σε αυτή τη στιγμή, νομίζω θα τα αναφέρουν και οι εκπροσώποι, είναι το θέμα του τερματισμού της οικονομικής χορηγίας, που είναι μια άλλη διάσταση. Μάλιστα. Να τη συζητήσουμε μετά. Δώστε μου, ναι, να δώσουμε μικρόφωνο στον κύριο Γιάννη Μπέρο, εκπρόσωπο της ομάδας πρωτοβουλίας. Κύριε Μπέρο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και στους ακροάτες. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Βρεθήκατε χθες έξω από την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού με σκοπό να παραδώσετε τα εκλογικά σας βιβλιάρια. Το θέμα όμως σας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Όπως έχει αναφέρει η κυρία Κουκουμά, αυτός ο αγώνας που κάνουμε δεν ήταν μόνο χθες. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, να μην πω και χρονιά. Απλά έχει εντατικοποιηθεί ο αγώνας μας μετά και από την γραπτή ενημέρωση που είχαμε από το κράτος ότι
καταργείται η χρηματική βοήθεια η οποία δινόταν με την παραχώρηση του οικοπαίδου. Και αυτό το πράγμα μας αδικεί πάρα πολύ, είναι ξεκάθαρο. Στη στιγμή που οι προηγούμενοι εκατοντάδες και χιλιάδες δικαιούχοι έπαιρναν και οικοπαιδών αλλά και χρηματική βοήθεια, ερχόμαστε εμείς σήμερα που είμαστε οι τελευταίοι που θα πάρουμε αυτή τη στεγαστική βοήθεια, διότι όπως γνωρίζετε έχει αποσυστεί πλέον η συγκεκριμένη στεγαστική βοήθεια. Ερχόμαστε να πάρουμε έναν οικόπεδο με κάποια χρόνια καθυστέρηση, χωρίς τη χρηματική βοήθεια. Και λυπούμε που θα το πω, το είπα και χθες σε ασκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν δικαιούχοι, θα υπάρχουν μάλλον δικαιούχοι που δεν θα καταφέρουν να χτίσουν. Λόγω αυτής της απόφασης και λόγω αυτής της καθυστέρησης στην παραχώρηση των οικοπαίδων. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και είσαστε αποφασισμένοι να φτάσετε μέχρι πού, κύριε Μπέρο? Χθες εξάγραμε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας. Μιλήσαμε στα μάτια μαζικής ενημέρωσης για να στείλουμε ακόμα περισσότερα μηνύματα σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν. Και περιμένουμε αντίδραση. Ό,τι περνά από το χέρι μας και ό,τι μέσα έχουμε θα τα βάλουμε με σκοπό να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμείς δεν ζητούμε τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο έπαιρναν και οι προηγούμενοι, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν ζητούμε δανεικά, δεν ζητούμε κάτι παράλογο ή κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουμε εγκριθεί. Θέλουμε το κράτος να σταθεί δίπλα μας. Τη στιγμή που το κράτος προσφέρει μέχρι σήμερα, από το 1974 μέχρι το 2017, έχουν περάσει 43 χρόνια. Μέχρι σήμερα εξακολουθά το κράτος και προσφέρει στεγαστικές βοήθειες σε παιδιά προσφύγων. Υπάρχει λόγος που εξακολουθά το κράτος που προσφέρει αυτές τις βοήθειες. Άρα πρέπει το κράτος να έρθει να σταθεί δίπλα μας, να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει να κάνουμε τους στόχους και τα όνειρα της ζωής μας πραγματικότητα. Διότι αν κάνετε μια έρευνα το τι συνθήκες τους σήμερα οι εκτοπιστέντες, μιλώ για τους δικαιούχους που έχουν εγκριθεί για οικόπεδο, θα καταλάβετε γιατί οι συνθήκες μιλούμε. Υπάρχουν δικαιούχοι οι οποίοι είναι με παιδιά και ζουν με τους γονείς τους. Εάν είναι αυτήν τη ζωή που θέλουν να έχουν τα νέα ζευγάρια, το κράτος και τη στιγμή να το πούμε, κύριε Μπέρο, τη στιγμή που κάποιοι από αυτούς μάλιστα έχουν και μεγάλη περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία και δεν μπορούν όχι απλώς να αξιοποιήσουν, δεν μπορούν να δουν πολλές φορές. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ακόμα κάτι, θα το αφήσω για το τέλος. Είχατε πει χθες ότι έχουν δοθεί οικόπεδα και χρηματική βοήθεια σε άλλους πρόσφυγες οι οποίοι εγκρίθηκαν αργότερα από εσάς, είναι και αυτό μια σοβαρή πτυχή. Να δώσουμε όμως το λόγο στην κυρία Κουκουμά για να κλείσει και να την αποχαιρετήσουμε, ώστε να έχετε το καταληκτικό σχόλιο ακριβώς για αυτή την πτυχή του θέματος. Κυρία Κουκουμά. Εγώ θα πω ότι μαζί με την ομάδα πρωτοβουλίας είχαμε και συζητήσεις στην ίδια την κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά είχαμε διευθετήσει και συναντήσεις και με τον πρώην, τον τέος Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χάσικον. Έχω υπόψη μου ότι η ομάδα είχε συναντήσει και τον νέο Υπουργό Εσωτερικών. Αποτάθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δυστυχώς κανέναν αποτέλεσμα δεν είχαμε σε σχέση τουλάχιστον με την οικονομική χορηγία, γιατί για τον διαχωρισμό των οικοπαίδων υπόσχονται, απλά δεν έρχεται εκείνη η ώρα που τελικά θα δούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαχωρισμών. Υποχρεώθηκα και εγώ την περασμένη εβδομάδα να αποταθώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ίστα την προσπάθεια να εξηγήσουμε γιατί είναι άδικο να αποκοπεί η οικονομική χορηγία από αυτήν την ομάδα των δικαιούχων. Αντιλαμβάνεστε, κάθε φορά έχουμε υπό ομάδες και διαφορετικών τρόπο μεταχείρισης προσφύγων. Θεωρούμε ότι είναι άδικο και είναι δύο φορές άδικο, όπως έχει εξηγήσει και ο κύριος Μπέρος τώρα, γιατί αυτοί οι πρόσφυγες εδώ και 5 χρόνια, άλλοι είναι στα ενίκια και άλλοι είναι να ζουν με τα γονείς για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Έχουν πληρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ενίκια σε αυτά τα 5 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, και θεωρούμε ότι η οικονομική χορηγία που θα τους δοθεί, γύρω στις 20.000 δηλαδή, θα επιστραφεί στο κράτος είτε σε μορφή ΦΠΑ είτε άλλων τελών και φόρων,
αλλά αντιλαμβάνεστε θα είναι και μια πολύ σημαντική παράμετρος να αντιμετωπιστεί η ανεργία στον οικονομικό τομέα, όπου όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει, υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να αντιληφθεί κάποιος 500 κατοικίες τώρα, γιατί αν το τι οικονομική χορηγία ενδεχομένως όλοι να τολμήσουν να προχωρήσουν, να ξεκινήσουν να χτίζουν, πόσος κόσμος θα απασχοληθεί και θα βρει μια απασχόληση. Γι' αυτό και λέμε να δοθεί, ότι... γιατί πρέπει να το κάνουμε εντελώς ξεκάθαρο, κυρία Κούμα, αυτά τα λεφτά είναι εγκριμένα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή... Έτσι ήταν το σχέδιο, γιατί τα σχέδια αυτά της παραχωρήσης κατοικίας ή διαμερίσματος σε προσφύγους συνοικισμών ή οικοπαίδου και οικονομικής χορηγίας έπρεπε τα εισοδήματα των ζευγαριών αυτών να ήταν πολύ χαμηλά. Υπήρχαν κριτήρια. Δεν μπορούσε να, ο καθένας να πάρει. Άρα πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι οι τελευταίοι 500 και πρέπει να πούμε ότι αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση θα τερματιστεί και άλλα τέτοια σχέδια, όχι μόνο αυτών της, του διαχωρισμού οικοπαίδων και της οικονομικής χορηγίας, αλλά και άλλα ενδεχομένως. Όμως αυτοί οι 500 θα πρέπει να στηριχτούν, να έχουν αυτή τη δυνατότητα για να μην δημιουργούμε άλλες ομάδες προσφύγων. Και ναι, δεν μιλούμε για μεγάλα κονδύλια. Εξάλλου πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2016 μέχρι σήμερα, έχουν περισσέψει 16 εκατομμύρια από τις προσφυγικές χορηγίες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα απορροφήσει τις 20.000 που τους εγκρίνει και μεταφέρονται σε άλλα έργα. Αυτό είναι άδικο. Θα μπορούσαν ακριβώς αυτά τα κονδύλια που είχαν περισσέψει φέτος 4,5 εκατομμύρια, πέρσι 5,5 εκατομμύρια, να αξιοποιηθούν. Και εξάλλου, τα λεφτά που θα δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους δεν θα δοθούν εφάπαξ, θα δίνονται σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης της κατοικίας τους. Άρα το ετήσιο κονδύλι είναι πολύ πιο χαμηλό από όσον χρειάζεται. Θα πάρει ενδεχομένως και 2 και 3 χρόνια μέχρι να αποπερατώσουν τις κατοικίες τους. Άρα. Κάναμε πλεονάσματα, κυρία Κούκουμα. Υπάρχει καλή διάθεση και βούληση να στηρίξουν αυτόν τον κόσμο. Είχετε πει στην αρχή ότι η κυβέρνηση των τελευταίων καιρών έχει μοιράσει δώρα σε πολλούς. Δυστυχώς στους πρόσφυγες δεν έχει δώσει τίποτε περισσότερο παρά μόνο και αυτά που προϋπολογίζονται τελικά μετακινούνται σε άλλα έργα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κούκουμα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριε Μπέρο, να κλείσουμε με αυτή την πτυχή που είπαμε προηγουμένως, ότι μάλιστα έχουν δοθεί και χρηματική βοήθεια, έχει δοθεί χρηματική βοήθεια αλλά και οικόπεδα σε άλλους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν εγκριθεί αργότερα. Μάλιστα, ναι, έχει έρθει στην αντίληψη μας αυτό. Έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες στην Επίτροπο Διοικήσεως και αναμένουμε να γίνει η διερεύνηση από την Επίτροπο Διοικήσεως, από αρκετούς δικαιούχους, δεν είναι μόνο από την ομάδα πρωτοβουλίας που έχει γίνει, αλλά από πάρα πολλούς δικαιούχους. Αυτό δείχνει ακόμα μία φορά την αδικία. Δηλαδή, δόθηκαν επιλεκτικά σε κάποιους. Φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα από τρίτα άτομα, τα οποία με κάποιους λόγους έχουν βοηθήσει αυτούς τους δικαιούχους και έχουν προλάβει άτομα που έχουν εγκριθεί την ίδια περίοδο μαζί μας, ακόμα και μετά από μας, έχουν προλάβει να πάρουν οικόπεδο και τη χρηματική βοήθεια. Έχουμε κάνει συγκεκριμένο παράπονο με στοιχεία και περιμένουμε να διερευνηθεί. Σας είπαν πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διερεύνηση, κύριε Μπέρο? Όχι, δεν μας έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα. Αναμένουμε, όταν θα έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Έχει αναφέρει η κυρία Κούκουμα ότι πληρώνουν ενίκια τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι περισσότερα τα χρόνια. Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν δικαιούχοι οι οποίοι θα πάρουν οικόπεδο σε 12 χρόνια από την ημερομηνία της αίτησής τους. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι ήταν για παράδειγμα 30 χρονών θα είναι πέραν των 40 χρονών, δεν θα πάρουν χρηματική βοήθεια, άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχουν και πρόβλημα δανειοδότησης πέραν από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει χρηματική βοήθεια, θα έχουν πρόβλημα δανειοδότησης λόγω της ηλικίας τους. Μειώνονται τα χρόνια εργασίας. Ποια τράπεζα θα έρθει να τους δανειοδοτήσει σε αυτήν την ηλικία στο ύψος του δανείου που ζητάνε, χωρίς να έχουν χρήματα στην πάντα, εφόσον το κράτος τα έχει καταργήσει? Έχουμε πάρα πολλούς λόγους που ζητούμε αυτά τα χρήματα. Πραγματικά διερωτούμαστε το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει πάρει αυτή την απόφαση, που είναι και άδικη αλλά και άστοχη ταυτόχρονα, εάν θα έπαιρναν την ίδια απόφαση, εάν ήταν τα παιδιά τους δικαιούχοι. Πραγματικά το διερωτούμε αυτό το πράγμα. Εμείς κάνουμε προσπάθειες
να συναντηθούμε με τον κύριο Αναστασιάδη. Έχουμε προσπαθήσει μέσω της Βουλής, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, με επιστολές, δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Ο μόνος που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει δικαιοσύνη σε αυτήν την αδικία είναι ο κύριος Αναστασιάδη. Κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες, το έχουμε στείλει και επιστολή, βάζουμε τρίτα άτομα να μας διευθυντήσουν συνάντηση μαζί του. Ελπίζουμε εχθές με την εκδήλωση που έγινε να έχει έρθει στο φτύν του ότι υπάρχει αυτή η ομάδα που διαμαρτύρεται και ότι ζητάει συνάντηση. Το είχαμε αναφέρει και χθες και ευελπιστούμε ότι θα γίνει το συντομότερο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είχατε κάποιο αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα που μιλούμε δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Θα αναμένουμε. Εμείς την προσπάθεια μας θα τη συνεχίσουμε με ό,τι μέσα έχουμε. Έχουμε παιδιά, έχουμε στόχους στη ζωή μας, έχουμε όνειρα και βλέπουμε ότι το κράτος αντί να είναι δίπλα μας είναι απέναντι μας. Δεν είναι δίπλα μας το κράτος. Λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι μας κάνουν να νιώθουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέρο. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Συνέχεια με την αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μας η συνάδελφος Κατερίνα Κυριάκου. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι, όπως είπαμε και χτες, το θίξαμε ακροθυγώς. Φαίνεται ότι, εντάξει, μετά τη μεγάλη ανάπαυλα, έρχεται ένας γεμάτος μήνας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Σχεδόν ολόκληρος ο Γενάρης. Θα έχουμε τέλος πάντων πάρα πολλά παιχνίδια. Είπαμε και χθες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα αλλά και Τετάρτη θα έχουμε αγώνες. Μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής χθες βράδυ και την νίκη του Άρη με 1-0 επί της Δόξος, η προσοχή επικεντρώνεται στους αυριανούς αγώνες του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Έχουμε ένα αγώνα πρωταθλήματος, πρεμιέρας, αυτός ανάμεσα στην Πάφο και τον Απόλλωνα. Και έχουμε και τρία παιχνίδια κυπέλου, αύριο στις 5 ανόρθωση Αγία Νάπα, πάει Κάρμιο της Απολεμιδιών και στις 7 το παιχνίδι που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, Ερμής Αποέλ, τουλάχιστον από τα παιχνίδια του κυπέλου. Χθες είχαμε τις βραβεύσεις για τις ομάδες ήθους της χρονιάς 16-17. Έστειλε και το μήνυμα του ο πρόεδρος της ΚΟΠ, έδωσε συγχαρητήρια στις ομάδες που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το ΑΠΟΕΛ για την φάση των ομιλών του Champions League, για τον Απόλλωνα που για τρίτη φορά έπαιζε στο Europa League, τις ομάδες που έπαιξαν στα προκριματικά στην ΑΕΚ και την ΑΕΛ για την πολύ καλή τους παρουσία στα προκριματικά του Europa League. Μπροστά σε αυτή τη θετική εικόνα, όπως είπε, του ποδοσφαίρου, σαφώς και μας απογοητεύουν τα κρούσματα βίας στα γήπεδα, τα οποία παρουσιάζονται κατά καιρούς. Ο προβληματισμός, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτσοκόμνης, ήταν έντονος, ιδιαίτερα μετά από τα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια στο Τσίριο στάδιο. Ως ομοσπονδία, ως ΚΟΠ δηλαδή, δεν περιοριστήκαμε στα λόγια και την καταδίκη που ήταν δεδομένη. Και σε συνέχεια άλλων μέτρων που λήφθηκαν στο παρελθόν, η ΚΟΠ προχώρησε στη λήψη ενός ακόμη σημαντικού μέτρου με στόχο την αντιμετώπιση της βίας από τα γήπεδα. Το μέτρο της πώλησης των εισιτηρίων για τους οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδας μόνο μέσω της ιστοσελίδας της ΚΟΠ σε συγκεκριμένους αγώνες εφαρμόστηκε παρά τις διαφωνίες. Απόφαση που λήφθηκε με σκοπό να προστατευτεί το άθλημα και με αυτή την ευκαιρία ο κύριος Κουτσοκούμνης κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορούς και γενικότερα την πολιτεία να προχωρήσει εκείνες τις ενέργειες που θα στηρίξουν την προσπάθεια για να επανέλθουν στα γήπεδα οι αγνοί και οι πραγματικοί φίλαθλοι μέσα σε κλίμα ασφαλείας, είπε ο κύριος Κουτσοκούμνης. Οι λίγοι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα και προσβάλλουν το άθλημα και τις ομάδες τους και αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παρεμποδίζουν τους πολλούς που επιθυμούν, όπως είπε, να πηγαίνουν στο γήπεδο. Ο κύριος Κουτσοκούμνης έστειλε το μήνυμά του, δεν ήταν στην εκδήλωση, όμως μίλησε εκεί ο κύριος
Γιώργος Κούμας, αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και όπως είπε, μετέφερε ουσιαστικά τις ευχές και την αγάπη του Προέδρου σε κάθε ομάδα και κάθε καλό στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κύριος Κούμας, έκανε και αναφορά στο κεφάλαιο με τους κόκκινους φακέλους που ταλαιπώριζε, όπως είπε, το ποδόσφαιρό μας, και είπε ότι η ΚΟΠ είχε να αντιμετωπίσει τη γάγκρενα με τους κόκκινους φακέλους, και με σκληρές αποφάσεις και στη συνέχεια των σωματείων καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα επί χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε κανένα φάκελο φέτος, και μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό και ο κύριος Ιωνάς Νικολάου, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ανέφερε ο κύριος Κούμας. Σε ό,τι αφορά το προσωρινό μέτρο της ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων μέσω της ΚΟΠ σε συγκεκριμένους αγώνες, είπε ότι στα γήπεδα θέλουμε τις οικογένειες, θέλουμε τους αγνούς φιλάθλους. Η ΚΟΠ έχει ακόμη αρκετά θέματα να επιλύσει και με μπροστάρι τον πρόεδρο της, είπε χαρακτηριστικά, θα προχωρήσει στην επίλυσή τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την χθεσινοβραδινή εκδήλωση, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Απόψε έχουμε την γιορτή των αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου στις 8 η ώρα. Βραβεύονται οι κορυφαίοι του αθλητισμού στην ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Hilton Park στη Λευκοσία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση χθες βράδυ αναφορικά με την ενημέρωση που έτυχαν τα οργανωμένα σύλλογα αλλά και τα μέλη του σωματείου για τα οικονομικά. Στην ανακοίνωση της η Ομόνοια αναφέρει ότι κατόπιν παράκληση οργανωμένων συνόλων και μελών της Ομόνοιας, ο κύριος Αντώνης Τσιονής, ο πρόεδρος του σωματείου, προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του σωματείου. Στόχος, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της συνάντησης ήταν να μπει ένα τέλος στην παραπληροφόρηση και την διαστρέβλωση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το ύψος του χρέους του σωματείου, την έκδοση ομολόγου, τις ενέργειες που έγιναν και προγραμματίζονται για να ανταπεξέλθει η ομάδα στις υποχρεώσεις της. Τέθηκε το θέμα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη των διεργασιών και ζημώσεων που συντελούνται, ενδεχομένως να κριθεί αναγκαία η σύγκληση συνέλευσης των μελών. Είναι η κοινή η πεποίθηση μεταξύ των οργανωμένων συνόλων ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίξει οικονομικά την ομάδα με διάφορους τρόπους για να υλοποιήσει τους στόχους της. Διοίκηση και οργανωμένα σύλλογα καλούν τον κόσμο της Ομόνοιας να δώσει ξανά δυναμικό παρόν το Σάββατο στο Γασιπί, στο μάτς με τον Ερμή, στο πλαίσιο της αθλητοπρέπειας, να σπρώξει την ομάδα σε άλλο ένα τρίποντο. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση, κάλεσμα για στήριξη του νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας, του Λοΐζου Κουκουμά, ο οποίος ταλαιπωρείται από λέμφωμα. Είναι ήδη στο Ισραήλ για θεραπεία, το θέμα που γνωστοποίησε χθες το μεσημέρι η διοίκηση της Ομόνοιας, και όσοι μπορούν, όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν την περίπτωση αυτή του νεαρού ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας. Περισσότερα στοιχεία μπορούν να βρείτε είτε στην επίσημη σελίδα της Ομόνοιας αλλά και στα διάφορα site. Υπάρχει και ο λογαριασμός όσοι θέλουν να καταθέσουν για να βοηθήσουν τον νεαρό Λοΐζο για να βγει νικητής από αυτή την ταλαιπωρία που σε αυτήν την ταλαιπωρία που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό. Ο νεαρός Λοΐζος, που είναι γέννημα θρέμα της Ομόνοιας, είναι ήδη στο Ισραήλ και παρουσιάζεται αποφασισμένος να βγει νικητής από αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε. Ναι, τα περαστικά μας. Πάτησε κορυφή η Ομόνοια αυτό σε ό,τι αφορά το βόλεϊ ανδρών που νίκησε 3-1 σε την Νέα Σαλαμίνα χθες βράδυ. Είχαμε και μπάσκετ. Η ΑΕΚ νίκησε με 84-82 το ΑΠΟΕΛ στο ντέρπι για την 12η αγωνιστική. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν σήμερα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με την εφημερίδα Χαραυγή, τον κόσμο των σπορ. Ο Πορτογάλος επιθετικός της Κλούς προτάθηκε στην ΑΕΛ και ο Μπρούνο Μπαλταζάρ εξετάζει την συγκεκριμένη περίπτωση για ενίσχυση στην επίθεση. Θετικά σχόλια και από τον Μικέλ
Άουρα Μπαρένα. Πρώτος στη λίστα ο Ούρκο Βέρα. Να έχει συνέχεια, ικανοποίηση για το χαρακτήρα και την αντίδραση στην Ομόνια που στοχεύει σε περαιτέρω βελτίωση και νέα νίκη στον αγώνα με τον Ερμή. Στον Αποέλ και με τη Βούλα Εμίλιο Ενσούε. Τρίποντο ουσία στο τέλος από τον Άρη. Ντοπαρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Πήραν την απαραίτητη όθηση από την ισοπαλία με τον Απόλλωνα εν ώψη του τελικού με τον Εθνικό το προσεχές Σάββατο. Εννοείται ότι είναι σε εισαγωγικά το ντοπαρίστηκαν. Με τη Βούλα Ερυθρόλευκος ο Βέλγος επιθετικών Κέβιν Μυραλά στον Ολυμπιακό Πειραιός. Σκόρπισε ενθουσιασμό στη τάξη των φιλών των Ερυθρόλευκων. Άμεση ανασύνταξη για να μην χαθεί και άλλο πολύτιμο έδαφος. Ενδιαφέρει τους φτεροπόδαρους ο Κροάτης Πέταρ Φράνικ. Επικεντρώθηκε στη δύσκολη συνέχεια που την περιμένει η Ελκή. Αυτά έχει στο ένθετο κόσμο στον σπορ και στο οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χραυγή. Απόφαση για να προστατευτεί το άθλημα, το μήνυμα του πρόεδρου της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμνη για το μέτρο αντιμετώπισης της βίας. Πάνω-πάνω, πάτησε κορυφή και βλέπει ντέρπι η Ομόνια. Να πούμε ότι έχουμε και πρωτάθλημα γυναικών σήμερα στο βόλεϊ στις 8, δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Η αναγέννηση Ιδρύνιας παίζει εκτός έδρας με τον Εθνικό Λατσόν. Και Ολυμπιάδα Νεάπολης Θόη Αυγόρου. Έφυγε με τεράστια νίκη από το Λευκό Θεό η ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν πουλά τον Λεωνάρτο Μπονούτσι. Η Μίλαν θορυβήθηκαν από τις δηλώσεις του Κέιν στην Τότσεναμ. Ατρόμητος όνομα και πράγμα στην Ελλάδα. 3-0 επί του Απόλλωνα. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η περίπτωση αφορά αυτή τον Φιλίππε Κουτίνιο. Είναι και επίσημα παίκτης της Μπαρτσελώνα. Εδώ και 2-3-24 ώρα παίζει πολύ έτσι έντονα αυτό το θέμα με τον Κουτίνιο. Πάμε σε άλλη εφημερίδα, Γιώργο. Sport Day της αλήθειας. Έτοιμος για Αντεπούτο. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου δεξιού back half Emilion Sue που είναι σε πολύ καλή κατάσταση αφού αγωνίστηκε όλο τον Δεκέμβριο με την Birmingham. Ανόρθωση. Μένει ο Καμαρά δυσκολεύει του Αμπτελαούι και μιλάει με άλλον φόρο. Αλλαγή δεδομένων είναι ο τίτλος. ΑΕΚ, όλα όσα έφτεξαν, τα αίτια της ήττας στο Παπαδόπουλος, οι αδυναμίες και η ανάγκη για ενίσχυση. ΚΟΠ βράβευσε χθες τις ομάδες ήθους της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Απόλλωνας, ζητούμενο η ανάγκαψη και η συνέχιση των επιτυχιών στον αγώνα με την ΠΑΦΟ. ΑΕΛ κάνει αυτό που πρέπει, με συγχωρείτε, δεν σκορπάει βαθμούς με τους μικρούς και συνεχίζει να ανεβαίνει. Ομόνια, δεν αρκούν οι παρόντες. Ο Πέτεφ παίρνει το καλύτερο από το ρόστερ, αλλά χρειάζεται ενίσχυση. Άρης, δόξα 1-0. Ο Ιούσεφ, ο λυτρωτής. Πάμε στην εφημερίδα Goal News Φιλελεύθερος. Κλείδωσε και από δεξιά. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και την τρίτη χειμερινή μεταγραφή, τον 28χρονο Εμίλιο Ενσέ από την Γουινέα. Βραβεύει σήμερα τους κορυφαίους η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου. Μουρμούρα για τον Ιντιάκεθ. Ο Βάσκος τεχνικός έγινε δέχτης έντονης κριτικής για τις επιλογές του ντέρπι με την Ανόρθωση. Πρώτα το κύπελο, μετά ο Απόλλωνας. Αυτό σκέφτεται η Ανόρθωση. Γκαζωμένη για Σεμέδο, η Ομόνια πιέζει για την απόκτηση του Γάλλου Μέσου και περιμένει την απάντηση της Αλκής. Εφόσον η Σερλερουά δεν επανέλθει για τον 23χρονο άσο, τότε ίσως ανοίξει ο δρόμος για μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στους πράσινους. Ο Πέτεφ τους κέρδισε όλους με τη δουλειά του. Στο Ηλίας Πούλος θέλει να ρεφάρει ο Απόλλωνας με άνεση και στυλ. Η ΑΕΛ αυτά έχει ο Φιλελεύθερος σήμερα στο εξώφυλλό του και κλείνουμε με τον πολίτη Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, απόψε έχουμε γιορτή και στο πιστόφυλλο δεν έχουν κανένα δικαίωμα για τα κρούσματα βίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα το πρόεδρος της ΚΟΠ. Πάτησε κορυφή η Ομόνια στο βολέι ανδρών, διπλό για ΑΕΚ στο μπάσκετ, νίκησε το ΑΠΟΕΛ στο πλευρό του Λοΐζου για να βγει νικητής, εύκολο διπλό για τον Ατρόμητο στη Super League. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι για την αποψινή εκδήλωση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, την ανώτατη διάκριση της ΕΑΚ, το αριστείο θα δεχθεί το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων ζωής της σχολής. Θα τιμηθεί από την ΕΑΚ το Ίδρυμα Γκολ στη ζωή για τη φιλανθρωπική του δράση στην κοινωνία. Ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης θα ανακοινωθεί από κοινού από τον ΚΟΑ και την ΚΟΕ ως πρεσβευτής του Fair Play 2018, ενώ στην Ευελίνα Γεωργιάδου θα απονεμηθεί από την Επιτροπή Γυναίκα και Αθλητισμός το έπαθλο Μαριάννα Ζαχαριάδη. Είπαμε αριστείο της ΕΑΚ Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, στους άνδρες Γιώργος Αχιλλιός στη Σκοποβολή, στις γυναίκες οι άνδροι Ελευθερίου στη Σκοποβολή.
Το ΑΠΟΕΛ στο ποδόσφαιρο, στην ομαδική κατηγορία. Έπαθλο Ήθους στον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Έπαθλο Στέλιος Κυριακίδη στον κύριο Νίκο Καρτακούλη, τον ακαδημαϊκό. Έπαθλο μακρόχρονης και εξαίρετης προσφοράς στον Κώστα Σχίζα, τον γιατρό. Κορυφαία επίθεση το ΑΠΟΕΛ. Κορυφαία άμυνα το ΑΠΟΕΛ. Πρώτο σκόρε Ροντάρ Πισάιρα της Ομόνιας. Και πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις. Περισσότερα θα δούμε το μεσημέρι. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Εκτός από σίδερα και πάνελ, τώρα διαθέτουμε και νέα προϊόντα και οικονομικές λύσεις για το σπίτι σας. Εξώπορτες, μεσόπορτες, παράθυρα, όλα σε τιμές αποθήκης. Ηλιακά φώτα και προβολής που φωτίζουν την αυλή σας χωρίς ρεύμα και air coolers που σας δροσίζουν με ελάχιστη ενέργεια. Επίσης, τεχνητό γρασίδι και συνθετικό deck υψηλής ποιότητας και πολλά άλλα σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Περιοχή Σομπάς, Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2287 70 77. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή πρωινή έκδοση. Ραντεβού αύριο στις 6 το πρωί. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.